δεν έχει πάει ακόμα να τα ζητήσει κανείς. Δεν έχει πάει. Όχι, ήταν ανώνυμο το δελτίο. Α, δεν ξέρει τι γίνεται στην Αθήνα, κεραβάσο μου. Τολμάνε να βάλουν από κάτω την υπογραφή του κανένα. Απαγωγές, εκβιασμοί, δεν τολμάνε. Ναι, αλλιώς δεν εξηγείται. Εκτός και πήγε σήμερα το πρωί κανένας. Να ρωτήσει κανένα. Να ξέρει. Σωτήρι! Σα παρακαλώ, μη φωνάζετε, κεραβάσο μου. Είναι ο πατέρας μέσα και στην κατάστασή του, καταλαβαίνετε τώρα. Μπα! Από την ώρα που έπεσε το εγκεφαλικό, δεν τον ενοχλεί τίποτα. Ένας άγγελος έχει γίνει. Καλά, αυτός δεν είναι λόγος τώρα. Είναι το εγκεφαλικό, ναι. Είναι το εγκεφαλικό, ήταν πολύ ανάποδος ο Μακαρίτης. Όχι και ο Μακαρίτης, κύριε Βάσο μου, δεν τον χάσαμε ακόμα. Συγγνώμη, κύριε Χρήστο, τι είπα. Αλλά έτσι όπως είναι με το στόμα στραβό και δεν μιλάει. Θυμάμαι και ο Μακαρίτης ο πεθερός μου, έτσι ήταν. Όχι, όχι, όχι. Από εδώ το είχε. Τώρα θα μου πεις τι από εδώ, τι από εκεί. Κύριε Βάσο μου, άμα γίνει το κακό, πάει τελείωσε. Α, μην το λέτε. Όχι. Άμα έχει γερή κράση, ο πεθερός μου 7 μήνες έκανα του βγει ψυχή. 7 μήνες. Και βέβαια, τι νομίσατε. Ένα εγκεφαλικό και τελειώσατε. Δηλαδή, λέτε και ο πατέρας να μας αργήσει τόσο. Ποιος ξέρει κάθε μου τη μοίρα. Μπορεί και να γίνει καλά, έτσι όπως τον έχει η Βέσκα. Α. Είστε πολύ τυχεροί που τον παπά σας τον περιποιείται η Βέσκα. Ναι, ναι. Τον έχει, στα πούμπουλα τον έχει. Ναι, ναι. 1,5 χρόνο τώρα που ήρθε η Βέσκα στο σπίτι, ο γέρος έχει πάρει τα πάνω του. Έλα κύριε Βάσο, μην αστείευεσαι τώρα. Δηλαδή, τούτα εδώ είναι τα πάνω του, τα κάτω του πια είναι. Ασχέτως ο κεφαλικού, καλέ. Δεν φταίει το κορίτσι για το κεφαλικό. Δεν ξέρουμε τώρα. Θα... Χρήστο. Στο νερό, στο μπάνιο. Ο μπαμπάς, πώς είδες, Γεννούλα. Πώς θέλει, αγάπη. Έχει χαλάσει χειρότερα, κύριε Χρήστο. Δεν λέμε έχει χαλάσει, Βέσκα μου. Χειροτέρεψε, λέμε, δεν είναι καλά. Γιατί λέμε, τσιμπάσου. Έχει χαλάσει, λέμε, για μηχανές. Μηχανήμα. Για ανθρώπους, λέμε. Χειροτέρεψε, δεν είναι καλά, τέτοια λέμε. Έτσι. Κατάλα, μπαμπάς. Ακτανάση. Ακτανάση. Πώς έγινε στο καημένο του τον Άση, κύριε Χρήστο. Ούτε λύσετε, μωρή. Μου καίγεται η ψυχή μου να τον βλέπω έτσι. Με το στάμα στραβωμένο. Σας παρακαλώ, ρε κορίτσα, μην τον κλαίτε και ζωντανό. Αφήστε τον να πεθάνει και βλέπουμε. Βέβαια, είναι προσουσιά. Τέλος πάντων, μπορεί να γίνει και καλά, ε. Άρχισε πάλι το σκασμένο. Σκάσει, αγάπη. Σταμάτα πια! Όλη την ώρα καφ-καφ μας τρέλανε! Έχει ο κύριος Παναγιώτης και η κυρία Ρόης για τα Παναγιώτης. Καλώς ήρθατε! Καλώς ήρθατε, κύριε Παναγιώτη! Καλώς. Τι έγινε, πέθανε? Όχι ακόμα, Ρόη μου. Αχ, ευτυχώς. Δόξα τω Θεώ, τον προλάβω. Πού είναι, μέσα. Μέσα, έλα, κορυφά. Ήρθανε τα παιδιά σου, ρε πατέρα, να δεν δούνε! Χάλια είναι ο Παναγιώτης, χάλια. Του έχει στοιχήσει, παιδί μου, φαίνεται. Του αγαπάει πολύ του παπά του. Και ο Θανάσης τον αγαπάει. Βέβαια, την αδυναμία του την έχει στο Χρήστο. Και αυτός και η Μακαρίτσα η γυναίκα του, το Χρήστο αγαπούσαν πιο πολύ. Του Χρήστο του θυμόταν πολύ συχνά. Ούλου για Χρήστο μιλούσε. Το ξέρω, αλλά έπρεπε να φτάσει στα απελευθερία του. Για να φιλοτιμηθεί ο Χρήστος να έρθει να τον δει. Και ο κύριος Παναγιώτης, αραιά ερχόταν τελευταία. Αυτός τουλάχιστον ερχότανε, ο Χρήστος. Ούτε που το καταδεχότανε το χωριό. Από τότε που παντρεύτηκε, μόνο στα πεθερικά του πηγαίνει. Έτσι κάνουν τα παιδιά, πάσου έτσι. Δεν μου λες. Τι. Εσύ πότε θα τους μιλήσεις. Α, ούτε ακόμα. Τώρα μόλις ήταν η παιδιά του. Ναι, αλλά μην το αργείς. Να μην το μάθουν από τους ξένους. Φουβάμαι πάσο ότι άμα του μάθουν αυτοί, μισήσουν ημένα πουλί. Άντε καλέ, να τους μιλήσεις. Σήμερα κιόλας. Όχι, okay, πάσο, δεν μπορώ. Ναι, αλλά αυτός εκεί μέσα μπορεί να πεθάνει από στιγμή σε στιγμή. Τι, δεν θα τους πεις την άντρα σου. Στην κηδεία θα μάθουν ότι παντρευτήκατε με τον κύριο Θανάση. Τους πω, αλλά πώς. Πρέπει πρώτα να γίνει μια ευκαιρία. Άντε καλέ, τι ευκαιρία. Θα τους πεις εκεί απλά. Με τον μπαμπά σας αγαπηθήκαμε και παντρευτήκαμε. Είχαμε σκοπό να σας το πούμε, αλλά έτυχε το. Μπάσο, πολύ δύσκολο αυτό πράγμα, πολύ δύσκολο. Στήκαμε για να δούμε. Ορίστε, μονίστε. Μια χαρά είναι ο μπαμπάς. Μια χαρά. Τι μια χαρά, μωρή, τον είδες εσύ. Με το σαγόνι στην αμασχάλη, μια χαρά τον είδες. Ωραία.
Του έχει στραβώσει λίγο το χιλάκι. Πέθανε, όχι. Πουλήσαξε, πάμε γρήγορα και πάμε γρήγορα. Χάνουμε τον μπαμπά μα. Πέστα, Ρόι μου. Και ο Χρήστος τα ίδια μου έκανε. Μόλις μας τηλεφώνησε η Βέσκια να μας πει ότι ο μπαμπάς δεν είναι καλά, σαν τον τρελό έκανε. Ναι, είχανε μεγάλο σύνδεσμο ο Χρήστος με τον μπαμπά, γι' αυτό. Καλέ, ήρθαμε από την Αθήνα δεν ξέρω και εγώ με πόσα χιλιόμετρα. Σταμάτα, Χριστιανέ μου, λίγο στον ισθμό, να ξεκουραστώ, να ξεπιαστώ, να πιω ένα φρεντουτσίνο, τίποτα αυτός. Βράσει το διάλογο, τρελό καμπέρο. Πού σε πήγαινα, Μωρή, στο Λουτράκι, πού σε πήγαινα, στο Ξυλόκαστρο για διακοπές. Πέθανε ο πατέρας μου και εσύ ήθελες φρεντουτσίνο. Παιδάκι μου, εδώ κατουριόμουν και δεν σταμάτησε ούτε στην τουαλέτα να πάω. Είχε αγωνία. Να σας πω κύριε Ρόι, σας έσωσα κρεβάτι ή πίσω. Πίσω, πού? Στο πίσω καθιστικό. Και το μεγάλο το δωμάτιο. Είναι την κύριε Τζέννη μέσα. Α, μάλιστα. Πρώτη φορά έρχεται μετά από τόσο καιρό. Είπατε να την περποιηθείτε. Ρόι. Ήλπιζα ότι η Βέσκα θα κρατούσε για μας το μεγάλο δωμάτιο. Μα δεν τρέπεσε λίγο. Μα δεν ξέρω αν θα ξεδόμεσαι ο πατέρας μας. Εσύ συζητάς που θα μείνεις τώρα. Μα έχω πρόβλημα και με τη μέση μου, Παναγιώτη. Αλήθεια, από πότε? Δεν το ήξερα. Αν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα, θα σε αλλάξουμε εδώ. Έλα τώρα, Λετζέλη, σε παρακαλώ. Όχι, όχι, Παναγιώτη, να έχει δίκιο. Αν έχει πρόβλημα η γυναίκα, να αλλάξουμε. Πιστεύω. Έλα, Βέσκα. Πού πάτε? Πού να πάμε? Δύο-τρία λεπτά θα κάνουμε, μην νομίζεις, θα τα μαζέψουμε γρήγορα. Γρήγορα να φύγουμε. Έλα και εσύ, Τζέννη. Έλα, Τζέννη! Σταθείτε, καλέ, να σας δώσω κι εγώ ένα χεράκι. Μπορεί είσαι τρελή. Κάτι ένα στρέμμα που θα κοιμηθείς απόψε. Άγια, έχω να σου πω. 20 χρόνια που έρχομαι σε αυτό το χωριό, κοιμάμαι στο μεγάλο εθνοδωμάτιο. Και δεν εννοώ να στριμωχτώ τώρα, επειδή δέησε μια φορά να έρθει να δει τον πεθερό της, η αριστοκράτησα η νυφούλα σου. Εξάλλου, έχω και πρόβλημα με τη μέση. Εντάξει τώρα, χέσαι μας τώρα. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, μου τη δίνει. Μου τη δίνει, αν θες να ξέρεις. Μου τη δίνει που τον πει ο πόνος στον αδερφούλη σου. Ρόι, εδώ πεθαίνει ο πατέρας μας να μην ερχόταν. Μα ακριβώς γι' αυτό μου τη δίνει. Που θα είναι τώρα, σαν τα κοράκια. Μπορείς να σταματήσεις, σε παρακαλώ. Εντάξει, να σταματήσω. Μου λες, πόσα χρόνια έχουν να πατήσουν στο χωριό. Ρόι. Ναι, καλά, άμα λέω την αλήθεια. Ρόι. Ρόι, ο Χρήστος είναι ο αδερφός μου, το καταλαβαίνεις. Δικαιούται ακριβώς τη μισή περιουσία. Ποιος έχει φάει τόσα χρόνια από το γένο, δεν πιάνατε. Που παρίστανε 5 χρόνια τρομάρα το ότι σπουδάζονταν το τεχνίτη. Και ανάθεμα κι αν ξέρει πόσα δόντια έχει ο άνθρωπος. Ωραία, αυτό να μα το ρωτήσεις, μπορεί να σου πει και 50. Εντάξει, όχι και 50, τώρα με τα παραλέ. 45 όμως θα στα πει. Δηλαδή θα τον κατηγορήσει τώρα που δεν σπούδασε ο δοντοτεχνίτη. Και την επιχείρηση, με ποιανού τα λεφτά την έκανε Παναγιώτη. Ρόι, ο αδερφός μου έκανε δική του δουλειά, να μην τον βοηθούσε ο πατέρας. Εσένα σε βοήθησε. Εμένα δεν με βοήθησε, αλλά εγώ δεν έκανα δική μου δουλειά. Ωραία, ας μας έδινε εμάς τα λεφτά. Και θα βλέπαμε τι θα τα κάνουμε. Αλλά έτσι σου να τρομάρα σου μια ζωή. Ποτέ δεν ήσουν ικανός να διεκδικήσει τίποτα. Βρε, το λεωφορείο του θείου του Κώστα. Το φάγανε κανονικά. Δεν δικαιούσε εσύ το μισό λεωφορείο. Τι πήρες, Παναγιώτη, ούτε μια ρόδα δεν πήρες. Και τις ελιές που πούλησε ο γέρος για να αγοράσει το Χριστάκι τη Μερσεντές. 80 ρίζες ελιές, Παναγιώτη, τις ξέχασες. Τι ήθελε, Μωρή, τις ελιές. Θα αρχίσει εσύ να τις μαζεύεις. Ναι. Μπορείς να μου πεις τι θέλεις. Μπορείς να μου πεις τι θέλεις τώρα, καμώ το φυλάκι μου. Μου έπεσε πάλι το ίδιο χαμά. Καλά, Μωρή. Το παπά δεν τον σέβεσαι. Εγώ βρε δεν τον σέβομαι. Εγώ βρε δεν σέβομαι τον πατέρα που τόσα καλοκαίρια περάσαμε μαζί. Που τον περποιήθηκα σαν πατέρα μου πραγματικό. Τι θέλετε, πατέρα? Αμέσως, πατέρα. Ό,τι πείτε, πατέρα. Και τώρα που ήρθαμε για τον στερνό χαιρετισμό, τον στερνό αντίο. Έλα, σταμάτα τώρα. Άλλωστε, ο γιατρός είπε ότι αφού τη γλίτωσε μέχρι τώρα, μπορεί και να το ξεπεράσει. Λες! Ζάχαρο. Έχετε ζάχαρο, κύριε Χριστό? Αχ, δυστυχώς, κύριε Βάσο μου. Να καταλάβεις. Ψωμί και ζυμαρικά περιορισμένα. Και τα γλυκά που μου αρέσουν τόσο πολύ, κομμένα εντελώς. Εμένα πάλι το φαΐ δεν με νοιάζει τόσο όσο το γλυκό. Έκανα προχτές κάτι μπαμπάδες καταπληκτικούς. Έκανες μπαμπάδες? Ναι. Και τι μου έφερες, Βάσο? Μα μείνανε καθόλου. Σαν το γλάρο τους κατάπιανα ένα. Κρίμα. Ήτανε ωραίοι? Πάρα πολύ ωραίοι. Τους έκανα με ρούμι αυτή τη φορά. Μπαμπάδες με ρούμι?
Τι δεν μου φάει πάλι τέτοιες μπαμπάντες. Είναι η συνταγή της Βέβας Αλεξιάδου. Κρίμα που την έφυγες και εμένα ένα μπαμπά. Μ' αρέσουν πολύ οι μπαμπάντες. Τρελαίνουμε για μπαμπάντες. Παντός τύπους. Τι είπες κυρία Βάσα. Τίποτα, λέω ότι σ' αρέσουν οι μπαμπάντες. Ξέρει Βέσκα. Πού πας Παναγιώτη. Πάω μέσα να δω τον μπαμπά. Καημένε Παναγιώτη, 20 φορές έχεις πάει από την ώρα που ήρθες. Καλά σου λέει Παναγιώτη μου, και πας δηλαδή τι γίνεται. Ανησυχεί ο άνθρωπος, Τζένι. Του καθενός η ανησυχία του γίνει διαφορετικά. Εμένα, ας πούμε, δεν μου κατεβάζει μπουκιά. Το βλέπω. Εγώ πάλι, άμα έχω στεναχώ, γιατρό. Ενώ άμα έχει χαρά και γαμπάσο μου, τι κάνει, τι κάνει. Δηλαδή. Λάβε κύριε Χρήστο, πώς πειράζεται. Τόσα χρόνια σε ξέρω. Σαν τον μπαμπά του πειράζει του κύριου Χρήστου. Μου λέει Τζένι, μαύρα έχεις φέρει. Ασφαλώς και έφερα. Και ένα φόρεμα και ένα τουγουάπιες. Μήπως να μου δώσεις τη φούστα. Γιατί έφερα μια, αλλά δυστυχώς της έφυγε το στρίφο. Καλέ, τι είναι αυτά που λέτε. Τι κουβέντες είναι αυτές. Θα σας δώσω εγώ φούστα, κύριε Ρόι. Έχω εγώ μαύρα να ντύσω τρεις κηδείες. Τι έγινε Παναγιώτη μου, τι κάνει ο μπαμπάς. Αερόμπι. Τι να κάνει. Σαν να χειροτερεύει μου φαίνεται. Μήπως τώρα σε γνώρισε. Μπα, μια με νομίζει για τον γιατρό, μια με νομίζει για το θείο τον Κώστα. Και εμένα ρε Παναγιώτη, και εμένα προηγουμένως που μπήκα μέσα, για ποιο νομίζεις ότι με πέρασε. Για τη Ρούλα Κορομιλά δηλαδή. Πώς καταντάει ο άνθρωπος, ο Μπαρμπαθανάσης που έπιανε πουλιά στον αέρα. Πες το ψέματα. Θα ξαναγίνει καλά κύριε Βάσο, θα ξαναγίνει καλά. Πες το Ρογιάννη, πες το. Και εγώ έχω μια ενδόμηχη έτσι, έτσι. Λέω, ναι, σίγουρα θα ξαναγίνει καλά ο πατέρας. Είναι γυρόσκαρη, θα αντέξει. Αυτά. Εκείνο το λογαριασμό στην Εθνική τον έχει ακόμα. Δεν είναι πολλά, μην περιμένετε από αυτά. Όχι μωρέ, δεν περιμένουμε, το ήξερα, αλλά να, θα περνάει η ώρα εδώ που μαζευτεί. Ο μπαμπάς να γίνει καλά, Χρήστο, αυτό έχει σημασία. Βέβαια αυτό έχει σημασία, Τζένι μου, βέβαια. Τα λεφτά από τα αποτιστικά τα κράτησε. Βέβαια, τα έχει κάνει ομόλογα. Ομόλογα. Πού γαμώ του, εκεί είχα κάτι επιταγές. Γιατί καλά, τα σπάμε τα ομόλογα σιγά. Αυτά βολεύονται. Άλλα δεν βολεύονται. Ναι, το χρήμα πάει και έρχεται. Ο άνθρωπος όμως άμα πάει. Ασφαλώς. Ο άνθρωπος έχει αξία. Ο άνθρωπος. Και ειδικά ο γονιός. Θυμάστε πόσο σας αγαπούσε. Και μάνα και πατέρα στάθηκε για σας. Έτσι είναι, όπως το λες κύριε Βάσο μου, έτσι ακριβώς είναι. Πάντα να μην μας λείψει τίποτα. Έχεις καμιά ανάγκη Χριστάκη, θέλεις λεφτά Χριστάκη, πάρε Χριστάκη. Ναι, αυτό το πάρε Χριστάκη, το συνήθιζε πολύ. Δεν έχεις δίκιο Ρόι μου, δεν έχεις καθόλου δίκιο. Παπάς μας αγαπούσε και τους δύο, ήταν δίκαιος άνθρωπος και τους δύο μας φρόντιζε. Έτσι είναι, Παναγιώτη, έτσι είναι. Άρα πατέρα. Τι σε βρήκε ρε πατέρα, άρε πατέρα! Δεν είπαμε ότι θα κλέσει όλο το δρόμο. Άσε με! Σταμάτα! Πώς είναι, τι θες να κάνουμε. Δεν μπορώ να το βλέπω έτσι, άσε. Αυτός εδώ ο τύφος να γκρεμίζεται λες. Αυτός εδώ ο τύφος λέω. Να πέφτει να αναπομπετώνει. Όχι, όχι, φέρον δεν είναι Παναγιώτη. Την τελευταία φορά που ήμουν κάτω και κάναμε το φρισκάρισμα του σπιτιού, δεν είναι. Γκρεμίζεται και γίνεται με το διπλανό μια σαλονάλα. Ναι, αλλά έτσι θα χάσετε μια κάμαρη. Όχι, κύριε Πάσο, μην το βλέπεις έτσι. Θα αφήσουμε αυτό το κάτω για σαλόνι, τραπεζαρία και κουζίνα και πάνω ρίχνουμε έναν όροφο κατά άλλα δωμάτια. Καταλάβει. Ναι, να δούμε, Χρήστο, να δούμε. Ω, ναι, τι να δούμε, Τζέι μου, τι να δούμε. Ένα σπίτι δεν μας χωράει, Παναγιώτη. Τζέι μου, για εξωγικό θα το έχουμε, θα το έχουμε για όλο τον χρόνο. Δεν λέω, αλλά βλέπεις δεν είμαστε μόνο εμείς και εσείς, είναι βλέπεις και τα παιδιά σας. Τι να τα κάνει, να τα πνίξει, αφού τα έκανε. Δεν είπα αυτό, κυρία Βάσο, αλλά υπάρχει και άλλη λύση. Τι λύση. Μίλα, Χρήστο, όλα που θα τα πω. Ναι. Να, λέγανε δηλαδή ρε παιδιά, να κρατάγαμε εμείς το πατρικό σπίτι για εξοχικό δηλαδή. Ναι. Και εσείς τα παίρνατε ρε Παναγιώτη τα χτύματα απέναντι στο λόφο. Ασφαλώς. Μιας και τώρα το τελειώνετε άλλωστε το εξοχικό σας το λουτράκι, τι να τα κάνετε και δυο εξοχικά, Καλά τον. Και μην νομίζετε, είναι πρόβλημα. Δύο νερά, δύο τηλέφωνα, δύο φώτα είναι πρόβλημα. Λογαριασμός. Έξω. Για να μας γλιτώσετε από τα έξοδα, το θέλετε το σπίτι Χρήστο. Όχι, μπράδερφε, τώρα δηλαδή. Η κουβέντα συζητάμε τα υπέρ και τα κατά. Κοίταξε Χριστό, γιατί πολύ το είχα ταπλώ στο χεράκι σας όσο ζούσε ο πατέρας. Μα και τώρα ζει. Το ξέρω, αλλά το σπίτι το πατρικό θα μείνει εξαδιαιρέτη. Το πολύ πολύ να το μοιράσουμε ακριβοδίκαια στα δύο.
Στα δύο. Ναι, βάσο μου, στα δύο. Γιατί, πόσα παιδιά έχει ο άνθρωπος. Δύο έχει, δεν λέω. Αυτό μας έλειπε. Τώρα μας πεις ότι ο Κιθανάσης έχει και κανένα ξόγαμο. Όχι, εξόγαμο δεν έχει. Μίλα, Βέσπα, μίλα, τώρα είναι ευκαιρία. Σκάσε, βάσο, δεν μπορώ να μιλήσω. Μίλα, πρέπει να ξέρει η άνθρωπο. Δεν μπορώ, σου λέω, σκάσε. Μα τι λέτε τώρα. Τίποτα. Βάσο μη είπε πάω κουτζί να βγάλω λίγο φρούτο. Σκάσε εσύ. Δεν μου λες, Ρόι μου. Προηγουμένως είπες ότι πολλοί έχουμε απλώσει το χεράκι μας. Τι εννοούσες? Τι εννοούσες? Καλά ρε Τζέιμ, σταμάτα τώρα. Η Ρόι δεν κουβέντα. Τι εννοούσες? Όχι, όχι Παναγιώτα. Δεν πρέπει να μένουν στον αέρα. Δημιουργούνται προβλήματα. Όχι, να το ακούσουμε. Κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις, Τζέιμ. Δεν ξέρεις τι έχετε αρπάξει τόσο καιρό από τον παπά. Γιατί εσύ ξεχνάς ποιος πληρώνει για τις σπουδές του γιου σου στην Ιταλία. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Μπράβο Τζέιμ. Σε να πάει πρωινάδικο δουλεύει. Μια απλή γλάστρα είναι. Μήπως το παρουσιάζει κιόλας. Και στο κάτω-κάτω πόσα παίρνει. Τι φτάνουνε να πληρώνει τα κολέγια που μεγαλοπιάνεσαι. Με τίποτα. Αγιάκου να σου πω. Δεν θα σου πέσουμε τώρα λογαριασμό πως τα βγάζουμε πέρα. Μπα. Εδώ ο γάλο λέμε. Τι λέτε. Ενέτη 1988 φάγατε κανονικά 12 εκατομμύρια. Χώρια τα άλλα. Α, εδώ και 10 χρόνια. Εδώ και 10 χρόνια. Όχι, πιο ήρεμα μας ακούει ο κόσμος εδώ. Καλά κάνουμε. Καλέ, για μένα δεν λέτε. Μην έχετε κανένα πρόβλημα. Εγώ τα ξέρω με όλες τις λεπτομέρειες για το πώς άνοιξε ο κύριος Χρήστος το εργοστάσιο με τις καπότες. Πώς, γιατί, πώς το άνοιξα δηλαδή. Πώς το άνοιξες, με τις πλάτες του Αριστόπουλου το άνοιξες, Χρήστο. Ναι ρε Παναγιώτη, ναι, είχα κι εγώ ένα πολιτικό μέσο. Βρέσουμε εσύ έναν επιχειρηματία που να μην χρειάζεται ένα πολιτικό μέσο να έχει από πίσω του. Πώς θα καταπολεμηθεί το τέρας της γραφειοκρατίας στην Ελλάδα. Εσύ δεν είχες πολιτικό μέσον, αλλά το χρησιμοποίησες, χώθηκες στο δημόσιο και λούφαξες εκεί. Με ρωτάς εμένα. Εγώ είχα επιχειρηματικές ιδέες, Παναγιώτη μου, είχα σχέδια στο μυαλό μου. Καλά, καλά. Μην μας εγχύρισε τώρα και πάθεις και τίποτα. Το 1984 που ρωτάς εσύ, κυρία μου, όταν πρωτοακούστηκε ότι ήρθε το AIDS στην Ελλάδα, εγώ έκατσα και σκέφτηκα. Έβαλα το μυαλό μου να σκεφτεί. Λέω, ποια είναι η επιχείρηση του μέλλοντος και το προϊόν, η καπότα. Α, μπράβο! Γιατί είσαι διορατικός επενδυτής, αγάπη μου, γι' αυτό. Όχι, ναι. Έχει εμπορικό μου ο κύριος Χρήστος. Πολύ εμπορικό μου. Ναι, γι' αυτό έχει παίξει ακάλυπτες τις επιταγές από το πολύ εμπορικό μου. Τι να κάνουμε, κυρία Ρόη, τι να κάνουμε. Η αγορά έχει πρόβλημα. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Ασφαλώς. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά, δεν αγοράζει. Έτσι, μπράβο. Καλά, ρε Χρήστο. Έχει πρόβλημα το ρούχο, το καταλαβαίνω. Έχει πρόβλημα η διασκέδαση, το καταλαβαίνω. Εσείς τι πρόβλημα έχετε, ρε Χρήστο? Ξέρω εγώ, ρε Παναγιώτη, τι να σου πω. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά, μαζό, κουβαριάζεται, κλείνεται στο καβούκι του και δεν έχει όρεξη ούτε να πηδήξει. Τι να σου πω κι εγώ. Και τέλος πάντων, όταν μιλάμε για ακάλυπτες, δεν εννοούμε και κανένα τεράστιο ποσό. 1 εκατομμύριο είναι. 1,5. Δεν είμαστε και χρεοκοπημένοι. Ναι, μωρέ, θα γίνει και αυτό. Με τη ζωή που κάνετε την πολύ έξω, θα σε ρωτήσω. Ροή, σε παρακαλώ πολύ, σε αυτό δεν μας το εφηλώσει. Εντάξει. Όχι, Παναγιώτη μου. Άμα δεν τραβούσανε κάθε τόσο λεφτά από τον παπά για να σοφανίζουνε, βεβαίως και δεν μας έπεφτε λόγος. Αλλά ως εδώ και μη παρέτη. Όσο ζούσε ο πατέρας, μα και τώρα ζει. Τι λες τώρα, τον φάνε, τι λες τώρα. Δεν ξέρω. Κάνατε ό,τι κάνατε, αλλά τώρα η περιουσία θα μοιραστεί με το υποδεκάμενο. Ναι, ναι, με το υποδεκάμενο. Ο πατέρας μας είναι ακόμα ζωντανός, τι λες τώρα. Τι λες. Ο Μιγέκη το λέμε. Ό,τι έμεινε θα κοπεί στη μέση. Μίλα, θες και εδώ μοιράζουμε, μίλα. Τι μου λέει, ο Μπάσου μείνει επιμένει. Μίλα, βέσκα, τώρα είναι ευκαιρία, μίλα. Πάψη, Μπάσου, δεν μπορώ. Δεν το πιστεύω. Τι της είπες τώρα. Λέγε καλέ και της είπες τώρα. Όχι, Μπάσου, εγώ μιλήσω. Τι συμβαίνει, Βέσκα, για πες μας. Συμβαίνει, ναι, ότι μπαμπάς σας, ναι, δεν είναι πια μόνος. Τι θέλει να πει, τι εννοείς ότι δεν είναι πια μόνος. Μπαμπάς σας, ναι, έχει παντρευτεί εμένα. Τι είμαστε, δηλαδή. Για κοίτα ρε Τζέννη, είναι τα αυτιά μου στη θέση τους. Τι άκουσα, δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Γιατί το πιστεύω εγώ. Ότι στα 50 που θα ακούσαν δεύτερη μητέρα και μάλιστα Βουλγάρα. Να τα Γαλλίδα, έστω Ιταλίδα. Τι λες εσύ τώρα, Τζέννη, αυτό είναι το πρόβλημα. Το τι εθνικότητος είναι ή πόσα κληρονομάει. Το μισό. Το μισό. Το μισό, ακριβώς πάλι, κύριε, το καταλαβαίνεις. Το
το μισό. Άμα πάρει χείρα το μισό, θα μείνει για μα. Σκάτα, θα μην μπόσετε. Και τα περίμενα. Όχι, μωρέ. Τα περίμενα αυτά τα λεφτά. Ως μάνα εξουρανού τα περίμενα, ρε παιδιά. Εγώ πώς θα πλήρωσω το δάκρυ για το εξωτικό. Άσε που η βίζα είναι καλά δύο μήνες απλήρωτη. Και βάλε. Παναγιώτη μου, σε παρακαλώ, μην ξαναπείς τη λέξη βίζα και κάρτες. Εδώ μαχαιριά μου έρχεται. Αυτή εδώ η γυλαίκα που βλέπεις, πέντε κάρτες και πέντε χιλιοχρεωμένες. Παιδάκι μου, πώς θα κινηθώ, πώς θα κάνω τα ψώνια μου και τις αγορές μου. Αφού έχουμε να δούμε κανονικά λεφτά μήνες. Με το που έρχονται, φεύγουν στους τοκογλύφους. Σοβαρά, μιλάς, πήγατε στους τοκογλύφους. Αλλά τι κάναμε. Τι να κάνουμε, ρε Παναγιώτη, αφού έχω ακάλυπτες, δεν είχα άλλη λάθο περιθώριο, σου λέω. Τι να κάνω. Τι να κάνω, ακάλυπτες για 1,5 εκατομμύριο δραχμές. Τι 1,5, Παναγιώτη. 73 εκατομμύρια δραχμές. 73 εκατομμύρια. Γιατί συζητάμε, κυρία Ρόη, γιατί συζητάμε. Ένα και 1,5 εκατομμύριο για μια επιχείρηση είναι ψίχουλα δηλαδή. Και 1,5 εκατομμύριο. Άρε πατέρα, πώς τα έκανες έτσι. Άρε πατέρα. Έτσι είναι, ρε Παναγιώτη. Ήθελες γυναίκα, ρε πατέρα. Πάρε βασιλά τηλέφωνο. Λεωφορεία ολόκληρα θα. Μπαλέτα με βουλγάρε θα σου φέρναμε. Ήταν ανάγκη να πάρε να παντρευτεί αυτή τη χαμούρα, ρε στον τώρα. Τι! Και είναι μια σιγανό παπαριά. Όλη την ώρα λέει κυρία Τζέννη. Μάλιστα κυρία Τζέννη, τι θέλετε κυρία Τζέννη. Καλέ και χαμηλοβλεπούσα. Και κύριο είδε τι κόλπα του έκανε και τον τήληξε το γέρο. Μήματα. Μου αρέσει που μα λέγανε από το γραφείο στην Βουλγαρία ότι τάχα λέγεται δασκάλα, καθάρι και νηταγωγό. Σιγάνη ήταν και καθηγήτρια. Ηρεμήστε. Παιδιά, το σκέφτηκα. Τελείωσε. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Μία και μοναδική. Αύριο το πρωί, 7 η ώρα πρωί-πρωί, κατεβαίνω στην Τρίπολη, παίρνω ένα συμβολεογράφο, τον ανεβάζω στο χωριό και δεν ξεκολλάει μέχρι να μας κάνει τη διαθήκη. Τέλος, δεν ξέρω πώς θα πάει. Και να τη αφήνει αυτή η στεριπίνη. 400.000 και ένα εκατομμύριο να μην μπορεί να προσβάλλει την καθήκη ώστε να μην τα υπόλοιπα ακριβοδίκια αρκεί να προλάβει να υπογράψει πριν του πάει πεθάνει θέλω να πω γιατί αν δεν υπογράψει και πεθάνει θα προλάβει Τζέννη μου δεν μπορεί να είμαστε τόσο άδικοι πάμε σας κρατήσει και αύριο σπάει με την εφαλή μας μια νύχτα είναι αυτή να κρατήσει. Ρε πατέρα, θα κρατήσεις μια νύχτα. Ρε πατέρα. Μάστα, πατέρα, μάστα! Κάτσε, μπάσο, πιο με λίγο καφέ, μιλήσουμε. Ναι, μέσα μου. Φεύγουνε. Αφού ο παπάς τους δεν πεθαίνει, γίνεται καλύτερο. Τι κάτσουνε, κάνουν το. Α, ναι, ο Κιθανάς έχει συνέλθει πάρα πολύ. Εγώ προχτές που το πρώτο έπαθε, είπα πάει, ήρθαν τα τελευταία μου. Α, όχι, τώρα συνήθει κάπως. Καλέ, τι κάπως. Δύο μέρες μόνο μετά το εγκεφαλικό και είναι έτσι. Αυτό σε ένα μήνα θα πηδάει. Ας γίνει καλά και ας μη πηδάει. Και εγώ τώρα πάω και έτσι του το αλλάξει. Χωρίς πηδάει. Κάμε, δεν εννοούσα αυτό το πηδάει. Τι μόρτων Παναγία μου. Κάμε πατάει. Κατάλαβα. Βέβαια, το άλλο αρκετά επανέλαβε. Καλά τα γίνει πάνω μόνο αυτό. Δεν μου λες, με το άλλο τι γίνεται. Συνεχίζουν να του φέρουν διαθήκες. Κάθε μέρα συμβολιογράφο εδώ είναι. Και χθες εδώ το συμβολιογράφο και προχθές εδώ το συμβολιογράφο, αλλά τα Νάση δεν υπογράφει. Τον έχεις δέσει εσύ, τον έχεις δέσει. Κάθε μέρα προσπαθούν να πάρουν την ουσία του, αλλά τίποτα. Να σου πω, δεν τους λυπάμαι. Έχουνε. Ειδικά ο Χρήστος που έχουν και το εργοστάσιο. Ό,τι τέλει τα Νάση θα πάρουν. Τα μισά του τόσο τα Νάση, τα μισά θα πάρουν. Έτσι είναι. Εσύ είσαι γυναίκα του. Ό,τι πει ο άλλος, αυτό θα κάνεις. Βέβαια, όλοι εδώ μέσα με κοιτάνε με ένα μάτι. Ειδικά του κύριου Ρόι. Σαν να θέλει εμένα να σκουτώσει του κακούργο. Καλέ, ας την να βράζει το ζουμί της η κατσίκα. Άλλωστε, πού θα την βλέπεις. Βέβαια, αύριο του πουλί μεθαύριο θα φύγουν. Και θα μας αφήσουν ήσυχου στο σπιτάκι μας βάσουν. Μια χαρά. Αχ, δεν αντέχω. Δεν αντέχω. Δεν αντέχω. Θα σκάσω, ρε. Θα σκάσω. Πάμε θα κάνω με την παλιό... Να μην το πω. Και γιατί όμως να μην το πω. Με την παλιό πουτάνα. Μα να βάζει χέρι στη ξένη περιουσία τόσο άνετα η παλιό χαριόλα. Από πού και ως πού, κυρία μου. Πού δεν έσχες. Ο άνθρωπος έχει παιδιά. Έχει υποχρεώσεις. Έχασες τι δεν ξέρω κι εγώ από πού. Από την Βουλγαρία.
Το ξέρω, ρε Τζέννη. Τότε γιατί λες ότι δεν ξέρω. Χέσε μας, ρε Τζέννη. Σχήμα λόγου είναι το δεν ξέρω. Άσε μας. Καλά, καλά. Μην φωνάρεις τόσο. Τα ζώα είναι πίεση. Σήκω. Σήκω πρέπει να πέσουμε 2 ώρες. Δεν μπορώ να τον άσε. Ακόμα να πέσετε. Πού να πέσουμε. Έχει τόσο πνευρισμό. Απόψε ο Χρήστος. Θα τη βέσκα. Όχι, γιατί η Δημήτρα τον περθώνει. Άσε με. Και εγώ σε τη σβούρα γυρίζω τόσες ώρες στο κρεβάτι. Πώς τα έφερε η Ρουφιάνα, πώς τα κατάφερε και μας φέρνει τη μισή περιουσία μέσα στα χέρια. Ναι, ναι, δεν φταίει μόνο η Βέσκα, φταίει και ο παπάς. Τι φταίει ο παπάς, φταίει και αυτό. Τι φταίει ο παπάς, του κουνήθηκε και παραλαβαίνει. Αυτή Τζέννη, αυτή είναι η ρίζεκη αιτιόμορφη. Αυτή, αυτή, αυτή. Να μην πω. Πες το παπά και βανωρίτε. Έλα και εσύ, πάμε να πέσουμε. Καλά, να ρουφήξει λίγο η κρέπα. Εδώ τζελούλα ο κόσμος καίγεται, εσύ πας σαν ύψατερ, έτσι, εντάξει. Σιγά, πώς νομίζεις ότι διατηρούμε. Έτσι μου έρχεται. Έτσι μου έρχεται, ρε Ρόι. Δεν μου λες. Ποιο γλυκό είπε προχθές ότι της αρέσει. Δεν θυμάμαι. Δεν πρόσεξες. Οι μπαμπάδες το είπε, της αρέσουν οι μπαμπάδες. Έτσι μου έρχεται Ρόι να φτιάξω μια πιατέλα με μπαμπάδες. Με μπόλικο σιρόπι και κρέμα. Και μέσα στη γέμιση να της βάλω όλο το παραθύριο που έχει ο μπαμπάς στην αποθήκη. Να φάει, να χλαπακιάσει, να πάει στο να γύρισε να πάει. Ω, πάρτε με. Ρόι! Τι είναι, Παναγιώτη! Δεν μου πάει ύπνος, Ρόι, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Έχω εφιαλτικές εικόνες. Γιατί δεν πλάκι μου, βλέπω στον ύπνο μου, Ρόι, τη Βέσκα να μετράει 5.000 ευρώ. Παρακαλάμε δύο μέρες πέσαμε στα πόδια του και τον νοικοτεύαμε. Υπόγραψε την διαθήκη πατέρα και να κάνει πως δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει, αλλά θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να βάλουμε αυτή από τη μέση. Αλλά πώς θα την κάνουμε. Ωραία, υπάρχει ένας τρόπος, αλλά ποιος το κάνει. Τι? Να τη πούμε αύριο πρωί-πρωί, να πάμε για βρούμε πέρα εκεί κατά την καταβότρα, να τη δώσουμε μία να πάει μέσα να τελειώνουμε. Παναγιώτη, αυτή την εποχή δεν έχει βρούμε. Φέρνει, εκεί θα κολλήσουμε. Ας έχει ραδίκια, σε κοιλάματα. Το θέμα είναι πως έχει το κουράγιο να τους δώσει μία να πάει μέσα. Εγώ πάντως όχι, να τριχιάζετε. Μωρέ, πες με ανόητη. Πες με τρελή. Αλλά ένα πράγμα θα μας σώσει. Οι μπαμπάδες που είχες. Ποιοι μπαμπάδες, τι λέει. Οι μπαμπάδες με ρούμι και με κάτι τις ακόμα μέσα που θα τους κάνει πιο νόστιμους. Τι είναι, καλούα. Τι λες, Μαρτζέλης. Τι τη λέγαμε προηγουμένως. Για τους μπαμπάδες με το παραθείο. Λίγο για αστείο το είπα. Ωραία, καμιά φορά στα αστεία ακούγονται οι πιο ωραίες ιδέες. Γιατί να με δοκιμάσουμε. Τι να δοκιμάσουμε, μωρέ. Να τους δώσουμε παραθείο. Είσαι τρελή. Γιατί είσαι τρελή, γιατί να μην τους δώσουμε παραθείο τώρα. Για σήμερα δεν πάμε καλά. Μας έχει χτυπήσει νύστα στο κεφάλι και δεν ξέρουμε τι λέμε, μου φαίνεται. Δηλαδή τώρα εσύ πας για ύπνο. Όχι, να πάω για ψάρεμα. Καλά σου λέει, παιδάκι μου. Εγώ το είπα και αστείο και εσύ το πήρε σοβαρά. Σήκω. Σήκω γιατί θα πούμε χειρότερα σε λίγο από τις 2 η ώρα και μετά θα λέμε τρέλες. Καλά, καλά, θα πω σε λίγο. Πήγαινε εσύ, πήγαινε. Πάμε να πέσουμε. Πήγαινε. Μπαμπάδες με παραθείο. Καθόλου κακή ιδέα. Ροή, να σου πω. Τι ποσότητα παραθείου να χρειάζεται για έναν άνθρωπο. Τι είπες. Τίποτα, μωρέ. Πάει που τα μ' αρέσει, είπα. Ροή μου, 2 η ώρα. Πάμε να πέσουμε. Α. Πάμε να πέσουμε γιατί σε λίγο θα αρχίσουν οι παρακρούσεις. Πάμε, σήκουσε και εγώ. Πώς θα λέμε. Θα ροή. Τι να πάνε κι όλοι. Το παραθείο σε πόση ώρα δρά. Ξέχασα το πιο που τα μάρα είπα. Και μην πάρει τίποτα. Θα πάρει ο Χρήστος. Όχι, κοίτα μην του πείτε τίποτα. Αυτός είναι ικανός να με δέρει μόνο που το σκέφτηκα. Μια, πάμε. Μια στιγμή. Για ακούστε τι σκέφτηκα. Θα πάρεις εσύ το Χρήστο και θα πάτε στο καφενείο να παίξετε πρέπει. Και εγώ εδώ με την Τζέννη θα φτιάξουμε τους μπαμπάδες και θα τους κεράσουμε στη Βέσκα. Όχι. Είμαστε παλαβοί. Είμαστε παλαβοί και με το συστάμε. Τίποτα ύπνο. Εγώ σκέφτομαι. Καλά, εντάξει, με σκέφτεσαι. Να πάμε, πάμε. Ηλίτια Νίνα, ηλίτια. Με κατέστρεψε το καζί, με κατέστρεψε. Σόπα Βέσκα, ηρέμησε.
Τι βρεις την αδερφή σου, δεν φταίει Νίνα. Μα γιατί δώσει τηλεφωνό μου τον Ντόρ, δεν καταλαβαίνω, γιατί δώσει τηλεφωνό μου. Πού θες να ξέρει η γυναίκα τι έχει συμβεί για να μην του το δώσει. Ναι, αλλά τώρα τον Ντόρ ξέρει που είμαι, που μένω, μπορεί έρθει εδώ. Σιγά, καλέ, δεν σκοθεί να έρχεται από τη Βουλγαρία. Δεν είναι Βουλγαρία τον Ντόρ, Μπάσο, εδώ είναι, στο Ελλάδα. Εδώ είναι τον Ντόρ. Ναι, στο Κάλπατο. Από εκεί πήρε τηλέφωνο. Από την Κάλπαθο. Χτίζουν ξενοδοχείο εκεί και έχει πάει δουλέψει. Και φοβάσαι μην έρθει από εκεί. Ε, βέβαια. Άντε καλέ. Πιο κοντά είναι η Βουλγαρία από την Κάρπαθο. Καλά. Τόσο μακριά είναι αυτό το Κάρπατο. Η Κάρπαθο είναι νησί. Α, ναι, αλλά τώρα το ξέρει που είμαι. Μην βρήκε. Θα σε ξαναχάσει. Πώς. Φύγω από εδώ. Από άντρα μου. Όχι, αυτό δεν γίνεται. Όχι. Όχι καλέ. Μόλις φύγουν ο Παναγιώτης και ο Χρήστος, ναι, θα πάμε στον ΟΤΕ και θα αλλάξουμε τον αριθμό του τηλεφώνου. Θα παίρνει ο Ντόρ στο παλιό, δεν θα βρει κανέναν. Εν τω μεταξύ θα δασκαλέψεις την αδερφή σου να του πει ότι ο γέρος πέθανε και ότι δεν έχει νέα σου και δεν ξέρει που δουλεύεις τώρα. Λες κάνω έτσι. Αχ, Βρεβέσκα, σε μια κουταλιά νερό πνίγεσαι, Βρεβέσκα μου. Μπάσου, εσύ είσαι πολύ έξυπνη. Πολύ βοηθάς εσύ εμένα. Σε ευχαριστώ πολύ, Μπάσου. Πάρα πολύ. Γιατί σε πόνεσα, Βέσκα μου. Γιατί ξέρω τι τραβάς όλα αυτά τα χρόνια και που ήσουν στη Βουλγαρία. Αν και εδώ τώρα δεν σε βλέπω τι τραβάς. Λοιπόν, εγώ πάω. Εντάξει, Μπάσου μου, ευχαριστώ πολύ. Τι πάντα, τίποτα. Ξανασκέφτηκα το πράγμα. Και, Ρόι μου, άμα τη δώσουμε θα φάει. Ωραία, από το να μας φάει τη μισή περιουσία, καλύτερα να φάει τις μπομπάδες. Το έχουμε αυτό. Ναι, αλλά μα φάει. Τώρα, Τζέι, τι θέλεις. Ένα ολόκληρο βράδυ το συζητούσαμε και το αποφασίσαμε. Δεν το αποφασίσαμε. Ναι, δεν το συζητούσαμε και το αποφασίσαμε. Μα τώρα εγώ δεν μπορώ. Έχω τύψεις. Μόνο που το σκέφτομαι, όταν θα την βρούμε τέζα, αν τριχιάζω. Ω, καημένη, αυτό ήταν. Όλους μια μέρα θα μας βρούνε τέζα. Ναι, ναι, αλλά εμείς αυτό το τέζα της Βέσκας της το επισπεύδουμε, Ρόι. Εκεί. Τι έγινε. Για να μην σου πω ότι έτσι τη γλιτώνουμε και μια ώρα αρχίτερα. Γιατί ζωή είναι αυτή που κάνει, με στη δυστυχία και τη μιζέρια. Σωστό και αυτό, δεν το είχα σκεφτεί. Την κακομοίρα. Έφυγε από την πατρίδα της γιατί ψωμολυσούσε και ήρθε εδώ να ξεσκατίζει γέρος. Και μάλιστα το δικό μας, το γεροξεκούτι, το γεροσαλιάρι, μια κόλαση είναι. Κόλαση. Ακριβώς. Από μια κόλαση τη γλιτώνουμε. Να. Γι' αυτό. Σκάσε τώρα και μην μιλάς. Βέσκα, Βεσκούλα, πού είσαι? Φουνάξετε, κύριο Ρόι. Ναι, σε φώναξα γιατί έχω κάτι για σένα. Για μένα, τι έχετε? Μπαμπάδες. Ναι, παραδέχεσαι. Τι όμορφοι μπαμπάδες. Είναι και με ρούμι που σου αρέσει. Κουράζεσαι, Βέσκα μου, τόσο πολύ με τον μπαμπά. Και είπαμε να σου φτιάξουμε κάτι να σε ευχαριστήσουμε. Και μιας και μας είπες ότι τρελαίνεσαι για μπαμπάδες. Σακιστήκαμε να τους φτιάξουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρόι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τζένι. Είστε πολύ καλή στιγμή. Είμαστε. Πάρα πολύ είμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, το είπαμε αυτό. Βάει τώρα. Α, όχι. Τι όχι. Δεν τέλει. Δεν είσαι τέλει. Όχι, τέλει. Αλλά είπα να ρωτήσω τη δίαιτα που σήμερα. Δίαιτα. Γιατί. Πήρα κιλά! Πού το πήρες τα κιλά! Του χώρου μου, τι βλέπετε! Το χώρο σου, παιδάκι μου! Μια χαρά γαλμάτινο είναι! Καλιά τη σχέτη είσαι! Καλέ, καλέ, είσαι σαν μανεκέ! Όχι, κοντρούλα, παπούλα, όχι, όχι! Παιδάκι μου, έτσι είναι οι κοντρούλες, έτσι είναι οι παπούλες, έτσι πρέπει να είναι οι γυναίκες. Δεν τα ξεκαπήλες σου, δεν τα πιασήματά του, ξέρω, έτσι! Ναι, έλα, καλέ, πάρε ένα μπαμπά, τι θα πάθεις! Όχι, ένα μπαμπά τώρα, ένα μετά, όχι, όχι! Δεν φάει τώρα, μετά δεν χρειάζεται! Λέτε, φάου ένα, βέβαια. Παπαπα, όχι κύριε Ρόι, όχι, όχι. Έλα καλέ, πάρε ένα μπαμπά. Τι ψυχή έχει ένας μπαμπάς. Και μην νομίζεις, δεν έχει βούτυρες ζάχαρης και τέτοια. Τους κάναμε light. Light, δηλαδή. Ούτε αμυγδαλόψυχα δεν βάλαμε μέσα βέσκαλη. Τίποτα. Δεν έχει αμύγδαλα. Ούτε τίποτα, ούτε σταφίδες ορφανούς. Οι τότε δεν είναι ωραίοι μπαμπάτες. Πάρα πολύ ωραίοι είναι, τι θες να πεις. Τι καταλάβατε, δεν τέλει προσβάλλει ο κόλλησας, δεν τέλει. Αφού δεν τέλει προσβάλλει, φάει. Φάει παιδάκι μου και την
γιατί την αρχή αύριο μεθαύριο δεν έχει χρόνο. Άμα φάω ένα μπαμπά όμως τώρα, μετά θέλω πακούλια πιατέλα. Μα αυτό θέλουμε κι εμείς, Βέσκα μου. Να φας, να ευχαριστηθείς, γιατί για σένα τη φτιάξα το παιδάκι μου. Α, τι ωραία μπαμπάζε! Κυρία Βάσο! Δεν μου λες, κυρία Βάσο! Συνέχεια, θέλεις να έρθεις εδώ. Ξάχασα να το πάτε στη Βέσκα και ξαναήρθα. Φράτη φαίνονται. Φρέσκοι, φρέσκοι, μη πάσω, τώρα μόλις γίνανε. Α, μας φωμυρίζουνε. Δείχνουν πολύ επιτυχημένοι. Ευχαριστούμε. Θα με κεράσετε. Τι να σε κεράσω. Ένα κόμπα. Γιατί να σε κεράσω. Τι πάνε να πει γιατί. Έτσι δεν συνηθίζετε. Εγώ δεν σας έφερα προσώπη το πρωί. Να την πάρεις πίσω. Δεν την τρώμε. Καλέ. Τι είναι αυτά που λέτε. Πώς κάνετε έτσι για έναν μπαμπά? Όχι, όχι, κυρία Βάσο, δεν είναι για τους μπαμπάδες. Αλλά εμείς αυτούς, ειδικά τους μπαμπάδες, τους κάνουμε για τη Βέσκα. Δεν πειράζει, κύριε Τζένι, δώστε, δώστε, λέτε. Α, όχι, όχι, Βέσκα μου, δεν μου σκέψω να κάνει για σε. Όχι, για να το μοιραστείς με όλο το χωριό. Όλο το χωριό είμαι εγώ. Να εγώ χαρίζω και ένα μπαμπά και δύο. Έλα, Βάσο, πάρε. Αυτή χαρίζει ξένους μπαμπάδες. Μα δική μου είναι οι μπαμπάδες. Τώρα δεν μου τους δώσατε! Ναι, αλλά δεν τους δέχτηκες και γι' αυτό δεν είναι ακριβώς και δική σου. Σας πω, κύριε Ρόι, είναι η ειρήνη του. Να ξέρω. Κυρά σου ή όχι κυρά σου, Βάσο. Χαίρετε. Χαίρετε. Είναι ο Παναγιώτη. Παναγιώτη, δεν είπαμε ότι θα καλώσει στην πιθανότητα της του καφενείου να παίξει πρέφα και δεν θα την βρει. Όταν σου σηκώθηκε, διευθυντή μου, εγώ τον παρακάλαγα να κάτσουμε λίγο ακόμα. Αυτό λύσαξε να φύγουμε. Χρήστο μου. Γιατί ήρθε τόσο νωρίς, δεν καθόσουν στο καφενείο να πιεις μια λεμονίτα. Ήρθε. Κάνε μια άλλη μία. Γιατί να μην φορτένω κάτι, άσε με ρε τέλειο. Ναι, θα σε έφτιαχνε. Πώς πήγε με τους μπαμπάδες, είχαν επιτυχία. Πού, πού είναι η μεγάλη κύριε Παναγιώτη. Η έπαγες μέσα από τη δική μας, ε. Όχι, δεν έχατε ακόμη, δεν γνωρίζει. Α, δεν έχεις πάει ακόμη, ε. Μα δεν μας δίνουνε, κύριε Παναγιώτη. Τι. Δεν μας δίνουνε, λέω. Ένα μπαμπά ζήτησε και δεν μου δίνουνε. Και καλά σου κάνουν. Πώς είπατε, Παναγιώτη μου, στη Βέσκα δίνουμε. Στην κυρία Βάσο δεν δίνουμε. Ναι, το ξέχασες, ξέρω. Γιατί δεν δίνετε στη γυναίκα. Πάρε, κυρία Βάσο. Όχι. Δεν το πιστεύω. Πάρε, κυρία Βάσο. Όχι. Καλά, έχετε τρελαθεί απόψε. Πάρε, κυρία Βάσο, σε παρακαλώ. Όχι, παιδί μου. Γιατί! Για το καλό της! Για το καλό της! Ναι, για το καλό της! Γιατί είναι πολύ παχιά και δεν κάνει! Γι' αυτό, γι' αυτό! Τι! Χρήστο μου! Είναι παχιά η γυναίκα, δεν τη βλέπεις! Εντάξει, δεν λέω! Είμαι λίγο γεματούλα! Αλλά τώρα και με ένα μπαμπά τόσο ρά, τι θα γίνει! Ναι, ναι! Αυτού του μπαμπά δεν παχαίνει! Τι λες πολύ, εσύ δεν παχαίνει! Μα είναι light! Έτσι είναι του κύριου Τζένι! Ρε Τζένι! Δεν Τζένι, είπες εσύ ότι είναι light! Ναι, γιατί σήμερα το πρωί θα άρχισε η Βέσκα δίαιτα. Και για να φάει, τους φτιάξαμε κι εμείς light. Δεν έχει ούτε βούτυρο, ούτε σταβίτα, ούτε αμυγδάλα. Τι, πού πας. Τι, άμα είναι light, θα φάω και εγώ, ρε. Δεν πάει να φας. Έχει σάχαρο, είσαι λιγάνη. Μην πάθουμε και καμιά ζημιά από εκεί που δεν το περιμένουμε. Light είναι. Μα τα light επιτρέπονται, ρε παιδιά. Όταν είπαμε light, δεν είμαστε και τελείως light. Δεν έχει βούτυρο, δεν έχει αυγά, δεν έχει σταφίδες, δεν έχει μέσα γεμίσεις, έχει στρατηγές από πάνω. Μπορεί η περιπέτεια να μην έχει 700 θερμίδες, αλλά 350-400 τις έχει στο νερό. 400 στο νερό. Χαρά στο πράγμα, σιγά. Και τι είναι 400 θερμίδες δηλαδή. Για σένα. Όχι μόνο για μένα, για την κυρία Βάσο το λέω. Για αυτή μπορούσε. Για την κυρία Βάσο πολλές σύνδεσες. Μα εγώ δεν έχω ζάχαρο. Αλλά ζάχαρο μπορεί να μην έχεις, αλλά είσαι κάπως. Πώς πάρε. Κάπως. Έχεις ένα πρόβλημα με τον μεταβλησμό σου. Όχι, κύριε Παναγιώτη, να με βγάλει λίγο σουρλού. Μια χαρά είναι ο μεταβλησμός σου. Ρολόι. Δύο φορές την ημέρα πάω τουαλέτα. Άσε τον πάσο. Δεν παίζει ρόλο. Σωστό. Δεν παίζει ρόλο αυτό. Δεν παίζει. Έχεις μια τάση προς τα χασαρκία. Ρε Παναγιώτη, με συγχωρείς. Δύο το λόγο στο παίζεις απόψε. Τι θέλει ένα να φτάσει προς τα χασαρκία. Τραβάσω πρόσεχε. Πρόσεχε που σου λέω, γιατί το πάχος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του σύγχρονου ανθρώπου. Κύριε Βάσο μου, το πάχος μικραίνει τη ζωή. Σιγά ρε Τζενούλα, πόσο δηλαδή μπορεί να τους μικραίνει τη ζωή ένας μπαμπάς. Πολύ, πάρα πολύ θα τη μικραίνει. Μη σου πω μπορεί να τη σταματήσει και τελείως. Δε μας σχέσεις ρε Τζενούλα, λέω εγώ. Κοίτα να δεις που το πιστεύει. Κύριε
γραβάσουν δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Συγγνώμη εκ μέρους τους. Πάρε ένα μπαμπά σε παρακαλώ κι άλλον ένα από μένα. Έχει δίκιο του κύριε Χρήστο. Μην του τυραλά του καημένου του πάρου. Έτσι. Δίαιτα με του σταλιό δεν γίνεται. Αν δεν γίνεται. Έλα πάσου. Πάρε ένα μπαμπά. Φάς καθηγητής εσύ που δεν. Τι έκανες εκεί καλέ. Ξέρωσε μπαμπά. Την έκανε εκεί έγκλημα. Νομίζεις ότι δεν έκανε έγκλημα. Ας το κάνει να βάσω. Ας το κάνω είπα. Ας το κάνω. Όχι. Εφάτο βουβάλα. Πού το είπατε. Είπε φάτο βουβάλα. Ρε μανάκα. Όχι. Ναι, φάτο, φάτο, να γίνεις από του λάβα τη δίφυλη. Την τρίφυλη, τη ξέρω, άρα. Φάτο, φάτο, να μην χωράς, να μπεις από την πόρτα, φάτο. Εγώ, όχι. Όχι εσύ, είναι ο Μικάμπελ. Φάτο, καλό φακλάνο. Ωραία, καλά, 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 εσύ βέβαια, ποιος άλλος. Κοιτάς που δεν στο λένε μπροστά σου. Όλοι πίσω από την πλάτη σου έτσι λένε. Έτσι λένε, ήρθε η βάση που βάλα. Που βάλα, εσύ που βάλα, το παχώ σου πως το λένε. Συνεχώς το λένε. Κάθε μέρα. Έτσι με λένε, Βέσκα. Και ξέρω βάση μου, την άκουσα καλά. Είμαι εγώ μου βάλα, Βέσκα μου. Και εμείς μου βάλα, βέβαια, το όλο σου είναι μεγάλο. Αλλά το βάλα δεν είσαι. Αχ, Βέα, που τι ακούω σήμερα. Τι τη λέτε τη γυναίκα σα, θα την τρελάνετε, Όχι, Χρήστο μου, κάποιο έπρεπε να τη το πει. Όχι τίποτα άλλο για να την προστατεύσει τη γυναίκα, κατάλαβε. Τι να προστατεύσει. Έχει δίκιο, κύριο Παναγιώτη. Τι δίκιο έχει, κύριε Βάσον, τι δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι έχω αφήσει πολύ τον εαυτό μου τώρα. Μια χαρά, είσαι, κύριε Βάσον. Αλλά να με φωνάζουν και μου βάλα. Αυτό δεν είναι. Κύριε Βάσον, Πανάθεμα το μυαλό σα! Δεν καταλάβατε τι κάνατε τώρα! Την ξεφτυλίσατε τη γυναίκα για ένα παλιό μπαμπάρι! Την ξεφτυλίσατε! Χρήστο μπορεί να με ανακατέβει, δεν πειράζει! Τι να μην ανακατεύουμε η γυναίκα εκεί, κλέβοντα με! Για ένα μπαμπάρι! Χρήστο να ξέρει ό,τι κάναμε για το καλό τη το κάνω! Ναι, ναι, Χρήστο μου, ναι! Η Βάσο που είναι παχουλή δεν τα φάει! Ενώ η Βέσκα! Μα η κοντή τι έλει φάει, μπαμπά τη! Αχ, τώρα και εσύ! Μην αρχίσετε και ζωμάνε για δίαιτε και. Ένα μπαμπά να το φας. Έτσι, για να μας θυμίσεις. Ε, τόσο κόπο κάναμε για σένα. Φάεντε, πάρε, φάεντε. Και ένα. Και δύο, άμα θέλεις, εμάς δεν μας πειράζει. Όχι όμως τώρα, του πάρω μέσα, φάω μετά, μαζί καφέ μου. Α, εντάξει. Μετά θέλεις, μετά. Εμείς δεν βιαζόμαστε μες του λαού. Αρκεί να δοκιμάσεις. Ναι. Έτσι. Περάστε. Πάλι εγώ εσύ! Όχι, κυρία Βάσο, τι θέλεις σε πάση περιπτώσει συνέχεια. Θέλω να πάρω λίγο απορριπαντικό από τη Βέσκα. Καλά, ναι. Κάντε δουλειά σας, κυρία Βάσο, κάντε δουλειά σας. Σε λίγο σας. Χρήστο Αργυής. Όχι, στην τουαλέτα είμαι, ρε παιδί μου, έρχομαι. Αυτή την αναμονή δεν την μπορώ. Σπάσαν τα νεύρα μου. Ποιος μπορεί. Ούτε μόνος έχει πάρει. Ακόμα να φάει, δεν είναι. Γιατί δεν τρώει έναν επιτέλους. Να ησυχάσεις κι αυτή, να ησυχάσεις κι εμείς. Ξαναπέστε. Ha ha ha!
μαλακίες λένε, Ρόι. Τι σημασία έχει ο μπαμπάς. Από τον μπαμπά πήγε ο μπαμπάς. Τι είπες τώρα, γιατί μπερδεύτηκα. Λέω, τι σημασία έχει το γλυκό. Από το γλυκό πήγε ο πατέρας. Όχι, βέβαια. Ε, τότε τι λες. Έλα, δεν τη λέω κι εγώ. Μαλακίες. Έχετε χάσει εδώ μέσα μου, φαίνεται. Μαλακίες, σταμάτα. Μέσκα. Δηλαδή, εσύ είσαι βέβαιη, σίγουρη ότι ο πατέρας, ε! Αφού καρδιά του κύριε Χρήστο δεν χτυπάει, δεν κάνει το κοντόκο! Αφού ήταν σαράβαλο ο άνθρωπος, δεν θέλω να πω, μωρέ! Ησύχασε ο κακομέρος από τα βάζαρα! Σαράβαλο, σαράβαλο, ξεσαράβαλο, κύριε Αβάσο μου, τελείωσε, πρέπει να το βεβαιώσουμε, να πάρουμε τον γιατρό! Το θέμα είναι τι κάνουμε τώρα, Τζέρι. Να μην κάνουμε την κηδεία. Όχι, ρε Τζέρι, παπά. Με τη Βέστερ θα κάνουμε, ε. Τι θες να κάνουμε, Παναγιώτη. Θα μοιράσουμε την περιουσία στη μέση ή θα περιμένουμε να φάει κανένα γλυκάκι κι αυτή. Όχι, παπάκο μου. Παπάκο μου. Παναγιώτη. Το χάσαμε, ρε, τον πατέρα, ρε, Παναγιώτη. Όχι, ρε, κύριε Παναγιώτη. Το χάσαμε, ρε, Παναγιώτη. Δεν τελείωσες. Έφραγμα καραμπινάτο ήταν. Πήγε όμως ευτυχισμένος πήγε ο Μακαρίτης. Με τον μπαμπά στο χέρι το βρει το χάρος. Ναι ρε κύριε Αβάσο, ναι. Δίκιο έτσι. Αυτό είναι μια παρηγοριά για μας τουλάχιστον. Μάλλον ο Παναγιώτης ήταν γλυκός, ε, Παναγιώτη. Ναι, πολύ γλυκός. Σερμπέτι. Πάει κι αυτό. Ε, Παναγιώτη, δεν σου φαίνεται σαν να μην έχουν γίνει όλα τούτα. Τα πια ρε Χριστό. Να ρε παιδί μου, ο θάνατος του πατέρα, ναι. Η κηδεία του, εμένα προσωπικά μου φαίνεται ότι θα ανοίξει εκείνη η πόρτα από το δωμάτιό του, θα βγει ο πατέρας ολοζώντανος και θα αρχίσει να μας μιλάει, ναι. Να μας νουθετεί, όπως μας τα έλεγε από τα παλιά. Έτσι μου φαίνεται ρε Παναγιώτη. Εσείς πότε φαίνεται. Δεν το έχω σκεφτεί, ρε Παναγιώτη. Άσε να έρθει η Τζέννη, θα το συζητήσουμε και θα δούμε. Εγώ λέω να φύγουμε αύριο. Κιόλας. Και τι να κάτσουμε να κάνουμε. Σωστά. Καλά το λες. Τώρα πια δεν έχουμε τίποτα να μας δίνει με το χωριό. Τίποτα. Εδώ καλά-καλά δεν μας ανοίγει το σπίτι, Χρήστο. Πες το πάλι. Το πίστευες, ρε. Το πίστευες ότι στα 50 μας χρόνια θα μοιραζόμαστε το πατρικό μας σπίτι, το σπίτι που μεγαλώσαμε με την καινούργια μας μανούλα. Το πίστευες ποτέ. Ούτε στο χειρότερο εφιάλτη που εγώ σου λέω. Τα έκανε ο Μακαρίτης. Τα έκανε. Δεν λες τίποτα. Σκάσε κι εσύ. Εμπρός. Ορίστε. Ναι, κύριε. Ναι, εδώ μένει η δέσκα. Όχι, δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Θα έρθει, ναι. Πώς, ναι, θα έρθει σε λίγο. Μάλιστα, θα της το πω, πείτε μου. Τον Ντόρ. Τον Ντόρ από την Κάρπαθο, βέβαια, το θυμάμαι. Τι είπατε, πώς είπατε. Είστε άντρας της. Μάλιστα. Μάλιστα, ναι, τώρα. Βεβαίως και θα της το πω, αλλήμον. Ποιος ήταν, Χριστό. Τίποτα, ο θείος ο Λουκάς από την Αυστραλία, δε. Αχ, Τανάση, έφυγε. Έχασε του άντρα που πάζει σε μαμέσια μου. Έφυγε τα μόνη μου σπίτι. Τι κάνω τώρα, πάζει. Τι κάνω χωρίς άνθρωπο. Σω μαμέσια μου. Πού μας βάζω. Φόχασα να φτιάξω τους ταπέδες.
γέτο έχουμε και βάρβαρο. Ό,τι πείτε, κύριο Χρήστο. Ίσαξε σήμερα. Λέγεται. Ναι, κύριε Σωτήρη, εδώ είναι, μισό λεπτό. Κύριε Βάσο, γιο σου. Ακούστε, μην είναι δωμάτα, σκάσε. Τι κάνεις? Τι πράγμα? Ναι, καλά, ναι. Καθίστε πρώτα. Θα ταραχτούμε και μία. Το ανώνυμο δελτίο του Λότο, ναι, που κερδίζει 700 εκατομμύρια, μάλιστα, ήτανε, ναι, το δελτίο του μπαμπά σας. Τι είπες? Αυτό που ακούσατε. Για σιγά, κύριε Βάσο μου. Ο πατέρας έπαιζε Λότο. Κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα, ε. Και τη βδομάδα τώρα που ήταν άρρωστος έπεσε. Πριν του ήρθε τα μπλάσκαλα. Όχι, ε. Μάλιστα. Δηλαδή, το καταλάβω. Τώρα εμείς, ως κληρονόμοι του, κερδίζουμε τα 700 εκατομμύρια. Δεν το πιστεύω, ε. Ο Σωτήρης τσεκάρισε όλα τα αποκόμματα του χωριού. Εκτός από ένα. Και τώρα είναι σίγουρος. Νικητής ήταν ο μπαμπάς σας. Για μισό λεπτό, γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα. Δηλαδή, το Λότο που κερδίζει τα 700 εκατομμύρια ήταν του μπαμπά. Ναι, Παναγιώτη μου. Δεν το πιστεύω, Παναγιώτη μου. Πρέπει γιατί καθόμαστε. Πάρε πάρουμε τα λεφτά. Μισό λεπτό, καλέ. Τι μισό λεπτό. Πώς θα τα πάρετε τα λεφτά? Τι πώς θα τα πάρουμε, κύριε Βάσο μου? Θα πάμε στο πρακτορείο, θα πούμε καλημέρα σας. Εμείς είμαστε τα παιδιά αυτού που κέρδισε. Και εμείς οι δίπλες μας αγάπα, για τρελά. Και το δελτίο. Τι το δελτίο? Το δελτίο ήταν ανώνυμο. Ωραία. Όποιος πάει και το προσκομίσει, ναι, θα πάρει και τα λεφτά. Άμα δεν το προσκομίσει, δεν έχει λεφτά. Καλά στο πράγμα, κάτι είπες τώρα δηλαδή. Ωραία. Πού τώρα, παιδιά, να το προσκομίσουμε, να το βρούμε, να το πούμε. Μια στιγμή. Λοιπόν, να βάλουμε τα πράγματα στην σειρά. Έτσι. Τι καλά έκανε, Παναγιώτη. Εδώ μέσα υπάρχει ένα λόγο. Σωστά. Που αξίζει 700 εκατομμύρια. Λοιπόν, αυτό το λόγο πρέπει να το βρούμε, έτσι. Τούπατε, θα το σπίσει. Μέχρι να μένει. Να το βρούμε. Σε άγχολη τρούπα από εκεί. Να μην πάρει μακαρίτσα. Σιγά, γιατί να ψάχνει την τζάπα. Να ρωτήσουμε τη Βέσκα. Να βρω, κύριε Βάσο. Είσαι η πιο ψύχρεμη από όλου μα. Μισό λεπτό να σα πω. Τι να ρωτήσουμε τη Βέσκα. Αλλά δεν θα της πούμε πόσα είναι τα κέρδη. Όχι, κύριε Παναγιώτη. Καταλαβαίνω, κύριε Παναγιώτη. Για χαζί μέγεται. Βέσκα. Μαλακά. Μαλακά. Βεσκούλα. Καλώστε. Κάνουμε καφέδες. Ας τους καφέδες. Έλα, θέλουμε να σας δούμε. Έλα, που το μεστή, κορίτσι μου. Έλα, εδώ. Τι είναι, κύριε Παναγιώτη? Έλα, βρε, κορίτσι. Να σου πω, βρε κορίτσι μου, ο μπαμπάς έπαιζε Λότο. Έπαιζε. Έπαιζε κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα, ε. Δεν μου λες. Την προηγούμενη εβδομάδα έπαιξε. Γιατί κέρδισε. Τώρα κέρδισε. Όχι, δηλαδή δεν κέρδισε. Κέρδισε. Τρίχει. 400-500 χιλιάδες ψιλοπράγματα, δε. Κέρδισε. Όχι, δε. Όχι, σου λέω δε. Αχ, Τανάση μου, γιατί μίζεις λίγο ακόμα, θα ρίξεις Λότου, γιατί? Ναι, πουλάκι, ναι, δυστυχώς δεν πρόλαβε να ζήσει για να το χαρεί. Αλλά, για, πες μας, πού είναι το δελτίο, μπας και το χαρούνε τίποτα άλλοι. Γιατί μίζεις λίγο ακόμα, κύριε Ρόη, για το καημένο του Τανάση, γι' αυτό. Σώπα, κοριτσάκι μου, εγώ που σ' αγαπάω. Θα παρηγορηθείς, σιγά-σιγά, αλλά πες μας. Ξέρεις που τον Λότο μην κάνεις. Ξέρεις. Έλα, μωρούλη, ξέρεις. Βέσκα μου, θυμάσαι. Άκουγε, κοπέλα μου. Νομίζω, τη μάμα μου, νομίζω. Νομίζω, ναι. Λότο. Κομοντίνο, κρυβάτι, τι. Κομοντίνο, κρυβάτι, τι. Όχι, κομοντίνο, κρυβάτι. Που είσαι ένα φουτιέρα. Στη φουτιέρα, φουτιέρα. Λάτους έκανα. Είναι η πρώτη
Τώρα παιδί. Παππούς Λότου έπεσε με το φουλάκι μέσα. Ποιο το φουλάκι. Δεν έχει παππούς, του πες. Εκείνο που είχε πάνω το Μέγα Αλέξανδρο. Τι να μην ξέρεις εσύ που είναι. Άντε, άντε, ρε Λόμι, άντε, ρε Λόμι. Γιατί. Γιατί αυτό το πορτοφολάκι βρίσκεται στην εσωτερική τσέπη του Μπλέσσα Κακιούτο που φοράει ο Μακαρίτης στον τάμπο. Γελάσαμε με τον Λόμι. Έλα, έλα, έλα. Έλα, άστασε τις πλάκες. Άστα αστεία, δεν είναι όλα αστεία, Ρόι μου. Όχι, Χριστό, που δεν κάνω πλάκα. Αλήθεια, λέω. Αλήθεια. Όχι, ρε, πώς. Γιατί κάνει έτσι για 500 χιλιάδες κάνει, τι έτσι. Όχι, όχι, όχι. Δεν κάνει για τα λεφτά, Βέσκα μου. Αλλά αυτό το ολότο για μας είχε μια συναισθηματική αξία γι' αυτό. Τόσο πολύ. Τόσο. Μα είναι πολύ συναισθηματικοί άνθρωποι. Ναι. Όχι. Όχι, δεν είναι. Όχι. Τέτοια καρδιά, όχι. Τι θες, Τζενούλα. Τι θα γίνει με το λότο και τα λεφτά. Θα μείνουν 700 εκατομμύρια στο μαύρο χώμα. Σκόνη, στάχτη θα γίνει με το Τζενούλα. Να παίρναμε ένα καταναλωτικό δάνειο. Παναγιώτη! Εντάξει τώρα, μια κουβέντα είπα. Από
απόψε. Τελειώνω τα βασανά μας, Παναγιωτάκη. Και το άγχος, τι λεφτά θα στείλουμε στο παιδί στην Ιταλία και το τρέξιμο στο μητράκι και οι καβράδες με τους μαστόρους. Όλα, Παναγιώτη, όλα τα φτιάξουμε. Με τους μαστόρους, πόσα θέλεις κύριε να σου πατήσεις το σπίτι, τόσα, πάρτα, φύγε. Πόσα θες να μας αλλάξει σώματα, τόσα, πάρτα, φύγε. Πόσα θέλεις για αυτή την πόρση, τόσα, πάρτα, φέρτη. Ένα κότερο ποσό να καλύτες. Δεν θα αρχίσουμε τώρα τις πατάλες, Παναγιώτη. Εντάξει, τώρα μια σκέψη έκανα από το φόβο. Όχι, ούτε σκέψη. Νοικοκυρεμένα πράγματα. Θα έχουμε μια άνεση, αλλά νοικοκυρεμένα πράγματα, Παναγιώτη. Ναι, αλλά θα έχουμε άνεση όμως, Ρόι μου, έτσι. Δηλαδή, Φερρυππίνη τώρα πεθύνει να δει το παιδί, παίρνουμε το αεροπλάνο, πεταγόμαστε μέχρι τη Ρώμη και να είμαστε το βράδυ πάλι εδώ. Καλά, λες. Να του φτιάξω και μια σπαρακόπιτα να τη φάει φρέσκια τρέσκια. Έλα με ρε πλακάτες να φτιάξεις παρακόπιτες, θα πάρουμε εκεί μια σπαρακόπιτα. Κάνε μου τα λες παρακόπιτες. Θα πούμε σε μια και να τη φτιάξει. Ναι, θα την πετύχει, δεν ήταν σαν τη δική μου. Δεν της το έχεις εσύ της στο γυρόι μου. Ναι, αλλά εγώ δεν ξέρω τελικά Παναγιώτη μου. Εντάξει τώρα εκεί θα κολλήσουμε τώρα, φτιάχνει από εδώ τις παρακόπιτα. Άντε, Παναγιώτη μου, άμυθα μας τα λέει. Σκάμε τώρα, σκάμε. Ναι, λοιπόν. Έλα. Τι κάνεις εκεί. Σκάβω! Βρήκα στο μια και σακαμάς! Περίμενε! Να! Μην με κοροϊδεύεις! Κάτσε ρε Ρόγι! Μην φωνάεις ρε Ρόγι! Φύγε! Φύγε! Φύγε και από τον Ιβαράστρα τα άνθρωποι στο πλάτο! Φύγε! Αμέ, τι ήταν αυτό! Κάτι πουνήθηκε! Μπαμπά! Όχι μωρέ, από εκεί ήταν ο μόνιμος! Ο μεθάλος πεθαμένος θα πουνήθηκε! Είναι από εσύ που δεν ξέρω! Νύχτα το σουδεδόν εχθρό! Σκάσε! 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 Τι κινήθηκε το πολιτικό μας τηλέφωνο στο νεκροταφείο! Μπορείς να μας πεις! Ήξερα εγώ το νέο μηνυκιάτη στα νεκροταφεία! Κάτσε! Θα πάρω τα κομμουτσάκια μου τα φλάρ! Εντάξει! Σιγά σιγά! Άλλωστε φτάσαμε! Όχι! Απόγευμα εδώ δεν είμαστε, έτσι. Εκεί. Πού να ξέρουν, είναι τραγμένοι. Ναι, εδώ είμαστε. Να, κοίτα και το σταυρό, τον πρόχειρο που έβαλε ο νεκροδάφτης. Εδώ είμαστε. Εντάξει. Σκάσε το Δημήτρη. Σκάσε, παιδί. Χρήστο, τι σκέφτηκα. Τι. Σκέψου λέει να σκάβουμε τον τάφο. Ναι. Και αντί για τον παπά να βρίσκαμε μια γριά. Σκάσε, δεν πάει να θυμάσαι. Σκάσε. Σκάσε, σου λέει. Γελάω από το φόβο μου. Νευρικό είναι. Πιάσεις και φοβάσαι καθόλου, Χρήστο μου. Καλά, η αλήθεια είναι ότι αγριεύουμε λιγουλάκι, αλλά τι να κάνουμε, ρε Τζένι, τι να κάνουμε. 700 εκατομμύρια είναι αυτά. Και άμα θα βουτήξουμε ποιος τυχαίζει και τη Βέσκα και τα χτήματα και όλα. Ας τον Παναγιώτη και τη Ρόη να σκοτώνονται με τη Βουλγάρα. Πού σε. Εμείς θα κάνουμε τους υπεράνω ότι δεν θέλουμε τίποτα από την πατρική περιουσία. Καλά, ίσως έχει φοβηθεί το μάτι μου όμως. Γιατί κρατάς. Και το ακούνε, θα το φτιάξω. Ναι, καλά. Σε έχει φοβηθεί το μάτι μου. Γιατί, Τζενούλα, γιατί να μην τα πάρω τα λεφτά. Ο κύριος Παναγιώτης δεν ξέρει που βρίσκονται, αλλά έρχεται να σκάψει. Δεν έρχεται γιατί κλάνει πατάτες, βλέπεις. Πα! Ναι. Δεν κλάνει καθόλου πατάτες. Απλώς ο Παναγιώτης πρέπει να είναι χοντρόπετσο σαν και σένα. Διότι ο Παναγιώτης δεν θα μπορούσε καν να διανοηθεί να έρθει να πάρει με αυτόν τον τρόπο τα λεφτά. Ενώ εσύ δεν έχεις όριο, παιδάκι. Δεν ήξερα ότι συμπαθείς τόσο πολύ το μαλάκα τον αδερφό μου. Γιατί? Αν υπάρχει ένα τίμιο άνθρωπο στο σώμα σας, αυτό είναι ο Παναγιώτης. Δεν λέω. Είναι λιγάκι καρμίρης. Αλλά μπροστά σε σένα, χίλιες φορές καλύτερος είναι ο Παναγιώτης. Σαν να μου φαίνεται, Τζενούλα, ότι αρχίζεις να μου λες ότι τον συμπαθείς και σεξουαλικά, δηλαδή τώρα. Σιγά, μωρέ. Τι να το θαυμάσω και τι να το αγαπήσω. Την κορμοστατιά του, ένας κρυόπρασπος. Ένας αντισεξουαλικός. Λοιπόν. Τι να το αγαπήσω. Αλλά, δεν λέω, έχει προτερήματα. Αλλά ήταν άτυχο το παιδί αυτό, ρε. Πολύ άτυχο. Ναι. Είχε την ατυχία να παντρευτεί αυτή. Την κατηνάρα τη Ρόη! Τι τσοκάρο είναι αυτή! Τσόκαρο! Σκέφτομαι! Σε τα κούνια στο σαντανικό μου. Δεν μου λες τώρα, δεν με χέζεις με τη Ρόη και τον Παναγιώτη. Τα θέλεις τα λεφτά, ναι ή όχι. Όχι, δεν τα θέλω με αυτόν τον τρόπο. Δεν τα θέλω. Με αυτόν τον τρόπο δεν τα θέλω καθόλου, να μην είναι. Όχι! 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 Ας τον αφήσουμε στην ησυχία του Χρήστο τον άνθρωπο να αναπαυτεί. Καλά, θες να τον αφήσουμε στην ησυχία. Θέλω. Να φύγουμε δηλαδή. Πότε. Τώρα, πάμε να φύγουμε. Τώρα. Πότε αύριο, ρε Τζένι.
Δηλαδή και το λότο τι θα γίνει. Το λότο? Δεν θα σηκωθεί ο πατελούλης μου τη νύχτα και να πάει να το ζητάει από κανένα λοτατζίδικο. Και τα λεφτά? Τα λεφτά, στο ξαναείπα, Τζένι, θα μείνουν μέσα στο χώμα και θα γίνουν στάχτικα. Δεν θα γίνουν. Ωραία. Αφού μου το θέτει έτσι. Τι πώς αλλιώς. Ας το πάρουμε. Αλλά να ξέρει, Χρήστο, ε. Θα δώσω 50 εκατομμύρια σε φιλανθρωπίες. Μην ξανοίγεσαι τόσο πολύ. Θα δώσω ένα ποσό. Ναι, ναι. Γιατί η Μαριάννα Βαρδινογιάννη δίνει. Καλύτερα είναι και εμείς εργοστάσιο έχουμε. Κάνε για την ψυχή του μπαμπά. Κάνε πιο εκεί, Μαριάννα, μη σε πάρει κανένα ξανάστροφη. Φυσικά. Ρε Τζένι. Τι έπαθες. Ρε Τζένι. Εδώ ρε κάποιος έχει σκάψει. Πού ρε Χρήστο. Να το πού, πού, να δω πού, πού. Φρέσκο εδώ δεν το βλέπεις. Εδώ, εδώ, εδώ. Συγγνώμη, το απόγευμα τον θάψαμε τον άνθρωπο. Ποιος μπορεί να έσκαψε, ποιος! Εγώ, Τζένι! Παρακαλώ, παρακαλώ! Πού θα σε φιλάκια μου! Πώς από εδώ τέτοια ώρα, Χρήστο! Ήρθαμε για τον μπαμπά! Για τον μπαμπά ήρθαμε, ναι! Εδώ με θύμισες, Τζένι! Όχι, εγώ! Ο Χρήστο! Τον είδε να ζητάει γλυκό τον! Ναι, ναι, τον είδε! Τον είδε! Γιατί η μπαμπά δεν σε έφαγε, ήθελε κι άλλο γλυκό! Όχι, μπαμπάδες! Καριότανε! Όταν τη λέει πεθαμένο στον ύπνο σου να ζητάει γλυκό, ναι. Είναι ανήσυχο. Και κάτι θέλει. Ήρθαμε να το ανάψουμε το κατήλι. Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Με τι τσάπα θα το ανάβατε το κατήλι. Και εσύ τσάπα έχετε. Μα και εμείς και το κατήλι ήρθαμε. Μπράβο, δόξα σε Θεώ. Ας το ανάψουμε και οι τέσσερις να φύγουμε. Τι είπε αυτό η μαλακή σφαίρα. Τι είπε αυτό. Και εσύ είναι κολόπεδο. Ρε φίλοι κολοβόρε. Παναγιώτη. Για βάγει ένα κολόπεδο. Το χτύπα στα λιβαδάκια. Το φαγα καλά. Για τρώγει ένα κολόπεδο. 5 χρόνια τα λεφτά του μπαμπά τα έχω τις σπούδες. Εγώ έφαγε στο λεωφορείο του δύο του Κώστα. Αυτό δεν το έφαγε. Και τώρα δεν θέλεις να φας και το λότο μόνο. Γιατί η Παναγιωτάκη, εσύ θες να το φας με παρέα. Ναι, ναι, με μένα. Ας τους Παναγιώτες. Θα σου κόψω ρε καμία ρε, με την τσάπα ρε. Και θα σε χώσω μέσα στο λάκκο μαζί με τον μπαμπά ρε. Όχι φρόνι μας, όχι εγώ τσάπα. Πώς κάνεις έτσι παιδάκι μου. Μια οικογένεια είμαστε. Μωρέ, δεν σκάσε από τη χάρη. Μια οικογένεια είμαστε. Λες και δεν σ' άκουσα εγώ πριν που με είπες κάτι άρα. Ναι, δεν το εννοούσα όμως, Ρόι μου. Ωραία, τι αυτή στα μούτρα σου. Που θα μου πεις εμένα το λεβέντι μου, κρυόβλαστο. Καλά σου λέει, Μωρή. Καλά σου λέει. Ανοίγει το στόμα σου μερικές φορές και δεν ξέρεις τι λες. Ναι, αν το ήξερα ότι μ' ακούει θα το έλεγα. Ναι, θα με κάνεις να σκοτωθώ με τον αδερφό μου! Γιατί, εσύ δεν είπες τα χωρίς μαλάκα! Σκάσε μου! Θα σε φυτέψω ρε! Και τους δύο ρε θα σε φυτέψω ρε! Για τους δύο ρε! Όχι ρε πούστη μου! Μια ζωή μαλάκας δεν γίνεται ρε! Τι? Αλλά μετά θα σε κανονίσω εγώ εσένα. Γιατί έχω πολλά ρέματα για τη γούνα σου. Αλλά μην κοιτάς που δεν μιλάω. Τι? Δεν μιλάω, δεν μιλάω γιατί είμαι κυρία. Ναι, κλάσανε οι κυρίες και πήγες εσύ. Κλάσε μου τσίμακα. Καμό που φιλίξεις απόψε. Θα σου δώσω καμία σκαταρίσκα δηλαδή. Σκάσες. Είπα μία να την γυρίσκα. Αν είμαι βάζοντας την σκύλα. Ησυχάστε, ησυχάστε. Κουκουβάγια ήταν. Κουκουβάγια. Αστός διάλογο και ψυχή μου. Σκύλα, μωρή! Πότε! Τώρα! Προηγουμένως! Ναι, ναι, σκύλα, σκύλα, γιατί! Τζένι, Τζένι, πρόσεχε! Γιατί θα ανοίξω το στόμα μου και θα γίνουμε κόλλος θα γίνουμε εδώ μέσα! Σιγά, στο κάνω το μάτι με το τακούν! Που ήρθατε, ρε! Που ήρθατε, ρε! Να αμαυρώσετε, ρε! Τη μνήμη του πατέρα! Ναι! Με την τσάπα! Γιατί, Παναγιωτάκη, εσείς ήρθατε να την ασπρίσετε! Ναι, ρε, σχολείο από εδώ! Αυτή τη φορά το λότο ειδικό μου δεν έχει ανάγκη να φύγει. Ήγερα από εδώ! Ήγερα από εδώ! Άρε εδώ! Από πού το έφερε! Από το νεκροταφείο το έφερε και να φύγει! Να σου πει να φύγει! Τι έπαθες! Τι έπαθες! Το σου σε πονάει! Από ξανά τι έχουν όλα! Εδώ ρε Τζένι! Πού εδώ! Ναι ρε Τζένι, μην είναι εσύ! Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε! Μήπως θες να ξαπλώσεις! Εδώ! Ξαπλήμα! Χριστός και Παναγία! Χριστό! Πονάω, Τζένι, μη σου! Τι θέλεις να κάνουμε! Παιδιά, μόλις κάνει αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα! Πρέπει να πάω στο σπίτι! Να πάω να ξαπλώσω λιγουλάκι! Και το λότο τι θα γίνει, Χριστό! Κάφτε εσείς, ρε Παναγιώτη, σου λέω, δεν μπορώ να κάνω! Ρε Χριστό, σε παράμυνα, θα με αφήσεις εμένα! Με δύο γυναίκες θα πάτε σε έναν τάφο τώρα! Ας τις μαγκές βάτες να σκάβουνε και εκεί τα τεσχαημένα, άσε με τώρα! Θα ποντάσω! Θα ποντάσω, Χριστό, μου ποντάσω! Όχι, όχι, Τζένι! Ας μείνεις εδώ. Να υπάρχει ένας μάρτυρας από τη δική μας οικογένεια. Δεν λέω. Δεν λέω. Αδέρφια είμαστε, αλλά 700 εκατομμύρια είναι αυτά. Σωστό και αυτό, δεν το έχω σκεφτεί. Χριστό, να βάλεις κανένα έμπλαστο, ρε. Να βάλω. Σιγά. Να με ρωτώ θα πέσεις. Πώς. Όχι, πρόξε να δώσω. Σιγά, σιγά. Για να πιείς και να παξίπω. Να πιείς δύο. Ναι. Και μιο χαλαρωτικό. Μουράσου τον διάλο, σκάσε. Τι να κάνω, παιδιά.
αυτόν τον άνθρωπο. Τον βλέπεις απ' έξω γερό και κατάγερο και από μέσα είναι χάλια. Τι να σας πω, χολυστερίνη έχει, ζάχαρο έχει, το αναπνευστικό του το έχει, τη μέση του την έχει, το τέτοιο του νεκρό. Και γιατί δεν το πας στην αναλογιστή? Κάνει τίποτα στην αναστήλωση. Όχι καλέ, για τη μέση του εννοώ. Είπα και εγώ ζωντανεύουν οι πεθαμένοι. Καλό εδώ. Ο Χρήστος θα γίνει. Χρήστο. Παιδιά, θέλει να πάω να τον βοηθήσει. Έλα, Χρήστο, θέλεις τίποτα? Κυρία Βάσο. Κυρία Βάσο. Τι θέλεις εδώ με την τζάπα? Ατιμίκουλη. Άτυπο δικό μαμί. Θα τη βαδίσω το μαλλί που είχα τρίχα. Αφήστε την κυρία Ροή. Θα την κανονίσω εγώ. Μπαρ, εδώ είστε εσύ. Κοιμά. Ναι, άλλοι σκάβανε, άλλοι κουραστήκανε. Ξύπνα. Ξύπνα, Χριστάκη, να ακούσεις τα νέα του Λότο. Στο διαλό. Μας βγήκε μέσα ένα σκάφο για το τίποτα. Η Βέσκα το έχει το Λότο, κυρία Ροή. Η Βέσκα το έχει. Και πώς είσαστε τόσο σίγουρες? Γιατί, ποιος άλλος μπορεί να το έχει? Α, δεν ξέρω, Ροή μου. Πάντως στο νεκροταφείο, το πορτοφολάκι του παππού το κάναμε φίλο και φτερό. Και ναι, μεν δεν βρήκαμε μέσα το Λότο, αλλά δεν βρήκαμε ούτε και τα 2-5 χιλιάρα που είχες βάλει εσύ. Λοιπόν, γιατί να μην υποψιαστώ ότι κάποιος από το γραφείο τελετών σούφρωσε το Λότο πριν την κηδεία? Ωχ, Φορτζενή, πολύ μεγάλη φαντασία έχεις. Τι φαντασία, και τότε πού πήγε? Τα 2-5 χιλιάρα ήταν μόνο 2 εκατοστάρικα. Δεν ξέρω. Ποιος ξέρει. Μπορεί να ήθελαν τα κατοστάρικα να πάρουν και να ήθελαν και να αφήσουν και ρέστα, να σε ξέρω εγώ. Αχ, κύριε Βάσο μου. Ορίστε. Οι άνθρωποι του γραφείου τελετών είναι της εμπιστοσύνης. Καλοί άνθρωποι είναι, ήσυχοι. Βέβαια λένε τη γυναίκα του ενός ότι... Α, δεν μας ενδιαφέρει όμως η γυναίκα του ενός. Άλλο λέω. Έχει ακουστεί τίποτα να ληστεύουν πεθαμένους? Όχι, όχι, τέτοιο πράγμα δεν έχει ακουστεί, όχι. Και τότε πού πήγαν τα 5 χιλιάρα να τα πήραν αυτοί? Μα αν τα πήρανε τα 2 εκατοστάρικα που βρήκαμε στο πορτοφόλι, γιατί τα έβαλαν για ρέστα? Έλα, δεν ξέρω κι εγώ. Λέτε να χρειαζόταν 9.800 ακριβώς. Μπορεί να σταματήσει αυτή τη συζήτηση. Το πορτοφολάκι του παππού δεν πειράζει. Τα 2 εκατοστάρικα που βρήκαμε μέσα τα είχα βάλει εγώ. Τι είπες? Τα είχες βάλει εσύ? Ναι, εγώ. Και τότε γιατί μου σου διαβάζεις 2 εκατοστάρικα? Γιατί ακούγεται πιο ωραία. Α, τι πονήρο! Αυτή η ρουφιάνα η Βέσκα. Αυτή το έχει πάρει το πρώτο, τελείωσε. Να σου είπα ότι είναι μέσα στο φέρετρο, γιατί νόμιζε ότι δεν θα σκάψουμε. Ξύπνα, ξύπνα, Χρήστο, να ακούσει τα νέα τη Βέσκα. Μα τι έκανε... να κάνει και αυτό ο Χριστιανό με το σφασαρία εδώ μέσα? Ξέρω και εγώ τι πάνε αυτοί να χάπλουν και πιο όλο το κουτί και να αρκώσουν. Δηλαδή δεν κατάλαβα εγώ τώρα. Το Λότο είναι τη Βέσκα. Και δεν θα το δώσει εύκολα. Υπάρχει ένα τρόπο να τη το πάρουν. Υπάρχει. Α, όχι, κυρία Βάσο μου. Όλα και όλα. Εγώ δεν θα το επιτρέψω καθόλου να τη βασανίσουμε. Μπορεί να είναι βουλγάρα, αλλά είναι άνθρωπο. Ωραία. Είπα εγώ να τη βασανίσουμε. Ξέρω κι εγώ. Με όλα αυτά που έχουμε κάνει σήμερα, μα έχει φοβηθεί το μάτι μου. Η Βέσκα, ναι, έχει ένα μυστικό. Έχει ένα μυστικό? Ναι. Τι μυστικό, κυρία Βάσο μου? Ξύπνα. Μιλάμε για τα μυστικά που έχουμε κάνει. Ναι, κυρία Βάσο μου. Είσαι δύσκολη, δεν μπορώ. Κύριε Βάσο, λέει για το χανόμαστε. Τι λέει, δεν μπορεί να το πει. Μην με πιέζει. Δεν μπορώ. Ξύπνα, παιδάκι. Δεν μπορεί να το πει. Χρήστο! 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 Δεν το πιστεύω, ρε! Είναι νεκρό! Σοβαρά, Ροϊ, πολύ σοβαρά. Γιατί, με βλέπεις να τα έχω πάρει αψήφιστα? Αχ, Ροϊ, τώρα που με αναφέρεσαι από την κουζίνα. Και ξέρεις τι είδα? Όχι. Ξέρεις τι είδα? Ε, όχι, αφού σου λέω, δεν ξέρω, λέει. Οι μπαμπάδες. Τους μπαμπάδες, Ροϊ, την πιατέλα του μπαμπάδες. Και πάνω στο τραπέζι ένα μπαμπά. Μισοφοβωμένο! Τι πράγμα? Ροϊ, άφηνε. Έφαγε. Αφού σου λέω, βρήκα ένα μπαμπά μισόβρε. Τι έγινε, ο μισόβρε. Έφαγε μπαμπά με παραθείο. Γιατί είχαμε φτιάξει χωρί παραθείο. Ήθελα να ξέρω πόσο έπανε πρέπει μέσα. Δεν πρόλαβε να το πω και πέθανε, Ροϊ, πέθανε. Παναγία μου, τι πάθανε. Ροϊ, Ροϊ. Ξέρω, Παναγιώτη, μου είπε η Τζένια. Α, την αστυνομία. Την αστυνομία φωνάτε. Να με συλλάβει. Σου πω το σε τον άντρα μου, Γαμπούρο. Σε άκρη, τι φωνάζεις. Αχ, το σκότωσε. Δεν μπορώ. Αχ, αχ, Χρήστο μου. Θέλω να πεθάνω. Θέλω να πεθάνω. Φέρτε μου να πάω ένα παπά τώρα. Ηρέμησε, ηρέμησε. Ηρέμησε, ηρέμησε.
σκότωσα, κανένα δεν σκότωσε. Σε ένα λάθος έγινε, εδώ τίποτα δεν σκότωσε. Σκοτώνω, πάει να πει, παίρνω ένα όπλο, μπαμ, μπου, μπαμ, σκοτώνω. Εδώ απλώς ο Χρήστος έφαγε. Δεν μιλάμε για μιλητήρια σκαραπινά. Γιατί ξαναπήσατε τη λέξη. Ο Χρήστος πέθανε από καρδιακό. Αλήθεια, Παναγιώτη. Έτσι θα πούμε, Λετζέλη, έτσι θα πούμε. Αλλά εγώ δεν μπορώ να χτύψω. Μα γιατί έχει χτύψει αφού δεν φταίει, δεν σου εξήγησα, δεν φταίει τίποτα. Δεν φταίει όλε, ε. Όχι. Την κακομοίρα δεν φταίω καθόλου, δηλαδή. Εγώ δεν του έφτιαξα του παπάδε. Εσύ ο ήρθε και μπορεί που του έφτιαξε. Τι λε. Ναι, εσύ δεν ήσουν την Ιταλία, δεν ήσουν παραθύρα. Ναι, εγώ δική μου, αλλά εσύ δεν έφτιαξε τη σύνη. Εσύ δεν έκανε του παπάδε. Ναι, αλλά αν είσαι ζεσμόνη, θα την έκανε εσύ. Αφού σήμερα είναι να μην ξέρω, δηλαδή τι θα κάνουμε. Κοίτα, θα με κατηγορήσει τώρα που με νοικοκυρά και ξέρω και μόνο. Τι με νοιάζει. Όχι, 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 Ροή. Έχει και εσύ ευθύνη, μεγάλη ευθύνη. Τι λε, ρε. Έχει και εσύ ευθύνη. Εγώ λύσαξα να του ξεπαγγίζουμε του παπάδε. Τώρα πέθανε ο παπά. Η Τζέιν δεν ήθελε. Ναι, δεν ήθελε γιατί θα βάλουμε σε υποψία στη Βέσκα. Σωστό, σωστό γι' αυτό. Και εξάλλου είχα και μια ενδόμηχη ελπίδα. Μπορεί να λιγουρευόταν κανένα άνθρωπο ή κανένα περιβαλλοντικό. Να που παντρέψαμε όλοι να δοκιμάσουμε και αυτοί ούτε που δοκίμασε η κουλάρα. Και όλο έλεγε ότι τη αρέσουνε, όλο έλεγε ότι τη αρέσουνε. Τι κάθεσαι εκεί. Κυρία μου, κάθεσαι και του καμαρώνει και δεν τρώσαι. Ακόμα δεν θέλει σκυρά μου να φας. Τι μα βάζει και κάνουμε τόσο κόπο. Μα βάζει να σκιάχνουμε ζυμάρι. Ρε παιδιά, τι να σου πει τα χέρια μα. Λε τι είχε βάλει αυτή σκοπό να μα ξεκάνει και όχι εμεί αυτή. Όχι! Δηλαδή, ναι, πραγματικά, αν δεν είχα βάλει εγώ το δηλητήριο με τα ίδια μου τα χέρια, θα λέγω ότι το έχει βάλει αυτή. Κλαίτε, κλαίτε, κύριε Τσένη. Τι να κάνω, έχεις τον άντρα μου. Σας καταλαβαίνω, κύριε Τσένη. Κύριε, είμαι κι εγώ. Δεν είστε και το ίδιο. Εδώ χάσαμε νέο άνθρωπο, χάσαμε παλικάρι. Κουράγιο, κύριε Τσένη, κουράγιο. Κουράγιο, Τσένη. Βέσκα μου, πού πας. Πάω, κουτζίνα, φτιάξω λίγη σούπα. Τι σούπα της παρηγοριάς, Χρήστο μου, τόσα νωρίτα, τι πάω από εσένα. Απάνω που είχαμε, ρε παιδιά, ότι μας χαμογέλασε η τύχη με το λότο. Απάνω και ήρθε η καταστροφή. Αλήθεια, τι ήταν αυτό το μυστικό που μας έλεγες. Ορίστε. Εσύ, κύρα Βάσου μου, όταν ο Χρήστος μας εκεί. Ορίστε, δεν κατάλαβα. Λέω, πριν ο Χρήστος μας. Τόσες φορές τον λέω. Μας είπες ότι υπάρχει ένας τρόπος να αναγκάσουμε τη Βέσκα να μαρτυρήσει που έχει το λότο. Αμάρε Παναγιώτη κι εσύ, ακόμα ζεστός ο Μακαρίτης και εσύ το μυαλό σου στο λότο. Ρόι μου, μην τον μαλώνεις. Σαν που θα γυρίσει ο Χρήστος αν δεν πάρουμε το λότο. Ρώτα Παναγιώτη, ρώτα. Καλά σου λέει Ρόι μου. Να σου πω κάτι, τώρα που το έχει ανάγκη το λότο η γυναίκα, τώρα που είναι μόνη τη. Καλά, ρώτα Παναγιώτη, ρώτα. Λοιπόν, κυρία Βάσου μου. Τι λοιπόν, για τη Βέσκα σου λέξεις και μου. Θέλετε να σας το πω οπωσδήποτε. Εσύ τι λες, να μην θέλουμε. Η Βέσκα είναι φίλη μου και μου το εμπιστεύτηκε. Κάνει εγώ να σας το πω. Δεν κάνει. Μα εμείς δεν θα το πούμε παρά έξω. Με φέρνει, είναι σε πολύ δύσκολη θέση, κύριε Παναγιώτη μου. Αλλά εδώ που τα λέμε, 700 εκατομμύρια είναι λογαριασμό. Δεν είναι. Ναι, αλλά και η φιλία μου με το κορίτσι, πώς να την προδώσω. Τόσο καιρό γειτόνισες. Πάντως εμείς ξέρουμε να εκτιμάμε τα μυστικά των άλλων, δεν είμαστε αχάριστοι. Αλήμωνα. Α, παπα, δεν γίνεται, δεν μπορώ, κύριε Παναγιώτη. Έχω ορκιστεί στη Βέσκα ότι δεν θα το πω. Λοιπόν, κι αν σου δώσουμε 5 εκατομμύρια θα το πεις. Τώρα με προσβάλλετε. 5 εκατομμύρια θα μου τα δίνατε έτσι κι αλλιώς. Για το καλό. Επειδή έχω το πρακτορείο. 6 εκατομμύρια. Και 5, 11. Ή το λέτε σχέτο το 6. Ωραία, 11. Δεν μπορώ, κύριε Παναγιώτη. Έχω δώσει όρκο στη Βέσκα να μην μιλήσω. Μην το ξεχνάτε αυτό. Και κύριε Βάσο μου, και δεν αξίζει 11 εκατομμύρια ένας όρκος. Καθαρά. Είμαι του πρακτορείου μέσα. Καθαρά. Δηλαδή για να καταλάβω, μιλάμε για 11. Και 5 του πρακτορείου, 16. Ωραία, μιλάμε για 16. 16 τώρα. Δεν το κάνουμε στρογγυλό το ποσό. Ωραία, να το κάνουμε στρογγυλό. 40. Όχι, δεν 40. 40. Όταν λέμε στρογγυλό, θα κυλαβάσουμε. Εννοούμε 20, εννοούμε 40. Γιατί
φαίνεται τετράγωνο. Λοιπόν, ωραία, 30. 30. Και πέντε του πρακτορείου, 35. Να το καπέλο του πρακτορείου πάλι. Ε, πώς, αυτό ήταν γουλίδικο. Ναι, το είδαμε το γούρι του. Παναγιώτη μου, δώσα τα 35. Απόψε πρέπει να το πάρουμε το νότο. Πονάει η γυναίκα. Πονάει η γυναίκα, πονάει. Λοιπόν, άντε, 35. Ο καθένας. Τι είναι το καθένας, τη λεβάσω. 35 εσείς, 35 η κυρία Τζέννη. Δεν θα μοιραστείτε το λότο. Ε, να μοιραστείτε και το έξοδο. Δηλαδή τώρα μιλάμε για 70 εκατομμύρια. Ε, ναι, ένα 10% εκ των κερδών. Λογικό δεν είναι. 10% κύριε Βάσο. Ναι, σας κάνω φιλική τιμή. Τίποτα άλλο, επειδή σας ξέρω χρόνια. Δηλαδή, άμα δεν τους ήξερες πόσο θα γύρευες. 50%. Ε, όχι δε. Δεν είμαι και παράλογη. Αλλά ένα 20% θα το έπαιρνα. Λοιπόν, κλείσαμε στα 70. Ωραία. Και το πρακτορείο μέσα. Ε, ναι, 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 ναι. Λοιπόν, κύριε Βάσο, σας ακούμε. Λοιπόν. Ναι. Ο γάμος της Βέσκας με τον μπαμπά σας είναι άκυρος. Τι? Άκυρος. Γιατί η Βέσκα είναι δίγαμη. Πώς? Ήταν ξαναπαντρεμένη στη Βουλγαρία. Δεν έχουν γολότο, δεν έχουν λότο. Και ποιος το έχει καλέ? Όχι εγώ, όχι εγώ. Τι τα πείσμα η Βουλγάρα. Δώσε μόλι εδώ το δελτίο με το καλό. Δεν έχουν λότο, δεν δίνουν λότο. Ωραία, τότε και εμείς θα πάμε αυτή τη στιγμή στην αστυνομία και να τους πούμε ότι ήσουν ξαναπαντρεμένοι στην Βουλγαρία. Και ξέρεις για πότε θα σε απελάσουνε. Ξέρεις. Γιατί είσαι και παράνομη και απατεώνησα, κατάλαβες. Μπάσο. Τι με κοιτάς? Εγώ δεν είπα τίποτα. Και ποιος το είπε Μπάσο? Τον πρεσβεία, του πρεσβεία τι ξέρει! Ένιωσε, ένιωσε! Και τα χαρτιά σου που ήρθαν με την Βουλγαρία ξέρουμε εμείς. Ήτανε πλαστά, κυρία μου, ότι σ' άγαμε. Όπως επίσης ξέρουμε αλλά... ότι ο άντρας ο Τοντόρ είναι στην Ελλάδα εδώ και 6 μήνες. Στην Κάρπαθο. Και σε ψάχνει. Μια μέρα πριν πεθάνει ο πεθερός μου, Θεός χωρέστη αυτό. Πήρε εδώ τηλέφωνο και σε γύρνε. Και υπολόγισες, μωρή ρουφιανίτσα. Μόλις φύγουμε, να πουλήσεις το σπίτι και να εξαφανιστείς για να μην μπορεί να σε βρει, έτσι! Ναι, ναι, αλλά αγαπάει ο Θεός τον κλέφτη, αγαπάει και τον νοικοκύρη, μάλιστα! Έτσι είναι! Α, ναι! Πάσο! Πάσο, τα είμαι όλα μαζί! Και να ξαναδείς, και εσύ το παράγεις! Έτσι! Μου ήθελες όλα δικά σου! Πόσα σου τάξα να μου μιλήσεις, πόσα! Τίποτα δεν μου δώσανε! Εγώ δεν το έκανα για τα λεφτά. Το έκανα για το σωστό και το δίκαιο. Το σωστό και το δίκαιο. Πόσο σου δώσανε, μωρή, λέγε, πόσα! Ας μήνεγες κι εσύ, Βέσκα. Στόμα έχεις, αλλά το μούκωσες. Δεν ξέρω που λότο, δεν ξέρω που λότο. Για να δούμε τώρα, ξέρεις που λότο. Είσαι έτσι προστάτητα, Πάσο. Είσαι πρόσφυγη, μια πρόσφυγη. Φτού! Εσύ είσαι μια πρόσφυγη και μια παλιογυναίκα που τήληξε στον μπαμπά τους για να τους φας την περιουσία. Εγώ δεν τήληξα κανέναν. Εγώ το αγάπησα τον μπαμπά σας, κύριε Τζέννη. Κύριε Παναγιώτη, το αγάπησα πολύ. Τι μας λες, αγάπησες. Τι αγάπησες, μωρή, από τον γέρο Παπαλή. Τι ήταν, άντε την ομορφιά του και πες μας. Ωραία, ήρθαν εδώ και νομίζω θα μας κοροϊδέψουν. Ναι. Που τα πουλάς αυτά, καλέ. Εσύ δεν τον έλεγες κολόγιο. Έτσι έλεγε τον πατέρα. Αλλά. Ψέματα, λέει, ψέματα. Ψαλερέ. Και χούσταρο τον έλεγε και γεροσαλιάρι τον έλεγε. Και έτσι έλεγες, μωρή, τον άνθρωπο που σε περιμάζεψε. Σε βάλανε στο σπίτι τους οι άνθρωποι. Κούρπα. Κούρβα την είπε πουτάνα η παλιβουλγάρα, το κατάλαβε. Κούρβα! Δώσε μωρή εδώ το λότο να τελειώνουμε. Όχι. 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 Ωραία. Θα πάρω λοιπόν και εγώ τώρα την αστυνομία και θα τους πω ότι είσαι παράνομη στην Ελλάδα και ο γάμος μου τον μπαμπά δεν ισχύει πια. Πάρε Παναγιώτη. Πάμε. Πάρε. Σταματήστε. Τι, μήπως θυμήθηκες πριν στο λότο? Ναι, θυμήθηκα. Α, θυμήθηκες. Πού το έχεις? Πουλάκι μου! Πέρα το! Όχι ακόμα! Όχι ακόμα! Όχι ακόμα! Δώσ' τους καλέ το λόγο, μην τους έπορες ανθρώπους! Έχουνε και νεκρό δίπλα, να πάνε να τον κλάψουνε! Περιμένει νεκρός, Πάσο! Δεν φύγει! Δώσε μόνο εδώ το λόγο! Όχι! Είπες! Όχι! Πριν μιλήσουμε! Πριν μιλήσουμε εσύ κι εγώ! Όχι εσύ κι εγώ! Όλοι μαζί! Άκου να σου πω, πουλάκι μου, και παιδί! Σκάσε, Ρόι! Είπες! Είπα, σκάσε! Καλέ, τι λέει αυτή! Σκάσε, λέει. Τι έπαθες, μωρή, τρελάθηκες? Κατήστε κάτω αυτό το στιγμή. Τι είπες, μωρή, μη σηκώψε.
καμία! Κατήστε κάτω, είπα, μιλήσουμε για μπαμπάδες! Τι? Τι μπαμπάδες? Για μπαμπάδες με ρούμι! Τι λέει, Παναγιώτη μου? Λέει να καθίσουμε κάτω, λέει, μωρέ, τι έγινε, εντάξει. Αλήθεια, κύριε Ρόι, με τι κάνατε, μπαμπάδες? Μα γιατί ρωτάει? Γιατί ρωτάει, δεν θέλει τη συνταγή μου, θα πάσω. Δεν την ξέρεις. 250 γραμμάρια λέει. Σκιάζει πάσου κι εσύ. Καλέ, πώς μιλάει έτσι αυτή? Πώς φτιάξε την μπαμπάδες, κύριε Ρόι? Με αγνά υλικά του χωριού τους έφτιαξα. Μήπως βάλατε και τίποτα άλλο μέσα? Όχι, όχι. Έβαλα ακριβώς ό,τι λέει η συνταγή της Βέφας Αλεξιάδου. Και λέει η Βέφα Αλεξιάδου και παρατείω! Τι είπες, μωρή, τι κουβέντες είναι αυτές? Όχι, Τζοχάνες. Όχι, μη σημαίνα. Μην τσάρτης το εγώ τώρα, κύριε Παναγιώτη, εντάξει? Ήρεμα, Παναγιωτάκο μου. Εδώ κάνουμε μια διαλογική συζήτηση με την Βέφα. Ακούστε καλά. Προχτές πήρα ένα μπαμπά και βγήκα έξω στο αυλί, φάω. Με βλέπει σκύλους αράπης, πητιέται και χραπ, μπαίνει μπαμπά και του κάνει μια μπουκιά. Ευτυχώς για μένα, δυστυχώς όμως για αράπη. Α, γι' αυτό σταμάτησε να γαβεί το σκασμένο. Εγώ έκαψα σκύλου αράπη στο αυλί πάσο. Μετά πήρα άλλου μπαμπά. Με βλέπει Θανάσης, ζήλεψη, μου ζήτησε και του έδωσα. Ευτυχώς για μένα, δυστυχώς όμως για καημένου Θανάση. Και τότε έγινα τσίγουρη. Μπαμπάδες ήταν για μένα. Θέλετε εσείς, εγώ από μέση. Έτσι την είναι. Τι είναι αυτά που λες, μωρή? Μας κατηγορείς? Ναι. Είπε ναι, Παναγιώτη. Μας κατηγορείς ότι σκοτώσαμε τον πατέρα και τον αδερφό μας? Κατά λάθος. Εμένα θέλατε, φάτε. Καλέ. Τι είναι αυτά που ακούω? Γι' αυτό δεν δίνανε μπαμπάδες πάσο σε ένα χάρς. Γιατί μπαμπάδες είχαν μέσα δηλητήριο. Ποιον νομίζεις, μωρή, ότι απειλείς με αυτά τα παραμύθια, ε? Που θα βγεις, μπορεί να τα πεις αυτά, ε? Που θα βγω, ναι, από αυτά παντού. Και Μάκης Τριανταφυλόπουλος. Για αστυνομία και σε όλο τον κόσμο, παντού. Και ποιος νομίζεις ότι θα σε πιστέψει εσένα, μωρή? Ποιος πιστέψει εμένα? Ναι. Όλοι. Τι είπες, Μάσο? Όλοι θα την πιστέψουν. Εγώ την πιστεύω. Ω, Βεσκάκι μου, τι πήγες να πάθεις? Ήρθε εδώ το κορίτσι από τη Βουλγαρία να δουλέψει. Και δεν φτάνει που του δίνατε ένα μισθό της πείνας, πήγατε το φαρμακόστο κιόλας. Τι θα βάσω? Ψέματα λέει, ψέματα λέει. Ψέματα λες εσύ. Κάνετε ψέματα. Τέρατε και σημεία κάνετε εδώ πέρα, σαν να ντρέπεσαι. Και πήγατε εμένα να με ξεπετάξετε με 70 εκατομμύρια. 70 σου δώσανε. Ναι. Συκλέψανε. Οι απατεώνες φτούσας. Αν δεν το βλέπω, ού να χαθείτε, καρμύριδες. Μωρέ, δεν φταίει άλλος. Εγώ φταίω που δεν σ' άφησα να φας τους μπαμπάδες στην αρχή. Και μου θέλατε να πάρετε και το λότο μόνοι σας. Βέσκα, πάρε την αστυνομία. Τώρα αμέσως. Και τρελάβηκες, που θα είσαι εκεί. Όχι αυτό. Πρέπει του αστυνομία πω ότι εγώ είμαι παράνομη εδώ Ελλάδα. Και ότι γάμος μου είναι άκυρος. Και ότι εσείς σκουτώσατε. Και παππού και κύριε Χρήστο και αράπη. Είναι και ζωοκτονία στη μέση. Τι να καπλές καλέ και εσύ. Περίμενε βρε Βέσκο, μην πας να κάνεις. Σε παρακαλώ, εδώ μια οικογένεια είμαστε. Όχι οικογένεια. Καλά σου λέει, ας το πάει ο τηλέφωνο. Ας το πάει ο τεχνολογίο. Να σου πω. Έλα μην τώρα σου πω που σ' αγαπάω τόσο πολύ. Κάτσε κοτσάρι. Το σκέφτηκα τόσο ώρα καλύτερα. Ναι. Επειδή αγαπηθήκατε τόσο πολύ με τον μπαμπά, πάει να πει ότι ο γάμος σας είναι ευλογημένος. Ναι, αφού ο μπαμπάς σε αγάπησε, στην ουσία είσαι η γυναίκα του. Καλά, είναι η μητριά μας. Τι είναι η μητριά μας? Σχεδόν μάνα μας είστε. Μάνα σας, ε? Ναι. Τότε πάρει και η μαμά λίγο από λότο. Μη μείνει και εμένα κάτι από άντρα μου. Γι' αυτό στα τρία του λότου.
Όχι στα τρία. Στα τέσσερα. Στα τέσσερα. Να μην μου μείνει και εμένα τίποτα. Εσένα γιατί, ήταν η συγγενή σου? Όχι. Αλλά γιατί μπορώ να πάρω κι εγώ την αστυνομία. Δηλαδή, στα τέσσερα το λότο, έτσι. Ακριβώς τέσσερα ίσα μερίδια. Κρίτο μου, γιατί να μην ζεις κι εσύ. Να χαρίζεις το λότο που μας έστειλε. Εσύ που είσαι ο πιο καλά. Ο πιο τρυφερός, ο πιο μυστερίος, ο πιο τίμιος. Πώς πέθανε, Λίδα μου. Ρε Βέσκα μου. Πώς πέθανε. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Τι κυρίω μου, να μου απαντήσεις. Μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ, ο Χρήστος μας πώς πέθανε? Πώς πέθανε? Σας πω αμέσως τώρα. Προχτές βράδυ είχατε πάει εσείς παππού τάφου νεκροταφείου. Ναι. Κύριος Χρήστος όμως ήταν εδώ, σπίτι. Και τότε... Βέσκα! Βέσκα! Κύριε Χρήστο, δεν κοιμάστε εσείς? Με βλέπεις να κοιμάμαι? Μη φουνάστε, κύριε Χρήστο, κοιμούνται άλλοι μέσα. Κοιμούνται? Ναι. Στο νεκροταφείο είναι, Βέσκα. Από εκεί έρχομαι κι εγώ. Στο νεκροταφείο? Δεν μου λες τώρα κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Τι καταλάβω εγώ, κύριε Χρήστο? Στο νεκροταφείο είναι, Βέσκα, και σκάβουνε. Εκεί ήμουνα κι εγώ. Έκανα ότι έπαθα λουμπάκο. Και ήρθα να τα πούμε οι δυο μας, διότι το λόγο το έχεις εσύ, Βέσκα. Όχι, κύριε Χρήστο, εγώ, όχι λότο. Λότο παππού νεκροταφείου τάφου, όχι εγώ. Εσύ το έχεις, Βέσκα, και είπες ότι είναι στο νεκροταφείο στον τάφο του παππού, γιατί νόμισες ότι δεν θα σκάψουμε. Δεν έχω εγώ λότο, κύριε Χρήστο, όχι εγώ λότο. Βέσκα, δώσε μου το λότο με το καλό. Δεν έχω λότο. Δώσ' το λότο μου, μην έρθει μια άλλη, σου λέω. Δεν έχω λότο, είπα. Ακούσε με προσεκτικά. Τη μέρα της κηδείας του πατέρα μου πήρε εδώ στο σπίτι τηλέφωνο ο Τεντόρ, ο άντρας σου από την Κάρπαθο, και μίλησα εγώ ίδιος μαζί του. Τι είπες, κύριε Χρήστο? Ωραίο το σχέδιό σου, αλλά έχει ένα μικρό λαθάκι. Είσαι δίγα, μην βλέπεις. Δεν μου λες τώρα, τώρα έχεις το λότο? Ναι, έχω λότο. Μου το δίνεις, σε παρακαλώ. Κύριε Χρήστο, μην πείτε άλλους κάτι. Μοιραστούμε λότου, σύσκυγκο, μισό-μισό. Τι λες μου, τα λεφτά του πατέρα μου θα τα μοιραστώ μαζί σου? Από αυτό το λότο δεν έχει να πάρει κανένας. Ούτε ο μαλάκας ο αδερφός μου, ούτε εκείνη η ηλίθια η γυναίκα μου. Θα το πάρω και θα εξαφανιστώ. Όχι, κύριε, και θα το χαρώ, μόνος μου θα το χαρώ. Το ίδιο δεν είχε σκοπό να κάνεις κι εσύ, κύριε, ε? Το ίδιο. Όχι, κύριε Χρήστο, λυπήσουμε. Φύγε. Σε παρακαλώ, κύριε Χρήστο, λυπήσουμε, έσκα. Λυπήσουμε. Τόσους μήνες με τον γέρο, τούλα με είχε το χούφταλο, τούλα. Μη πάω κι εγώ κάτι το ξεβαραμένο. Και έδινε και γλυκείς και από τον πάνω του γέρου σαλιάδια. Τι έπατα. Κύριε Χρήστο, τι κάνετε εσείς εκεί? Βρήκα μέσα από τους μπαμπάδες και έφαγα μισόν. Καλά, δεν ξέρετε εσείς? Τι να ξέρω? Δεν πρέπει φάτε μπαμπάτε! Ωχ, καλά, κατάλαβα. Ακούσα αυτές τις μαλακίες που λέει η γυναίκα μου και χωζάχαρο και τα τέτοια. Έννοια σου, έννοια σου, και δεν πρόκειται να μου τα πρίζει. Γι' αυτό. Τι έπαθα? Η κυρία μου, φοβερό πόνο έχω. Δεν θα μου τα πρίζει κι πολύ ακόμα. Στο λέω, Βέσκο, δεν θα μου τα πρίζει. Μόνο όταν έρθει, άμα. Αμα, πονάω, πονάω. Μην της πεις, μην της πεις ότι έφαγα. Κύριε Χρήστο. Χρήστο. Κύριος Χρήστος, τέσσερα. Έννοια σου, κύριε Χρήστο, δεν πω τίποτα. Πάρω το πιστικό
στου τάφου μου. Βάσο. Γιώτα Δημήτρα. Για τα παιδιά που παρουσιάσαν όλο αυτό το πράγμα και είναι πάρα πολύ η ομάδα μας.